Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στη δίωρη ενημέρωσή σας για πολύ από οικονομία και ακόμη περισσότερο από πολιτική εδώ στο SBC. Γιατί και τα δύο τα έχουμε σε πλούσια και πολιτική συνέχεια έχουμε. Στις τελευταίες ημέρες θα βάζουμε και όλο και περισσότερο χρηματιστήριο, γιατί είναι η δεύτερη εβδομάδα που είναι ανωδική η πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου και εντός της τρέχουσας εβδομάδας είναι η τρίτη καλή συνεδρίαση. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο 1,75% και κατόρθωσε να ξεπεράσει και τις 790 μονάδες. Μα, μπράβο, πολύ αυτό τα θετικά. Έχεις επηρεαστεί από το δικό μου αισιόδοξο, την δική μου αισιόδοξη προσέγγιση των πραγμάτων. Και έγινε μεταστροφή της εγκράτειας που διατηρούσα. Ναι. Εντάξει, κοίταξε, μεταφέρεις και λίγο πολύ και το κλίμα της κυβέρνησης και αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός, που δεν είναι ότι τη λειτουργούμε ως σε εισαγωγικά παπαγαλάκια, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Έτσι όπως την παρουσιάζουν στην κυβέρνηση ότι τώρα... Με προκαλείς, ρε Γιάννη, με προκαλείς την εκκίνηση τώρα. Γιατί το πας έτσι από την αρχή? Τι είπε ο Πρωθυπουργός, περάσαμε τον κάβο, τα δύσκολα τα αφήσαμε πίσω. Και τώρα λέει ότι αρχίζουν, θα ασχοληθούμε με την οικονομία, με τις επενδύσεις, με την καθημερινότητα του πολίτη. Σήμερα τον είδαμε στη Θεσσαλονίκη αυτό ότι βρέθηκε σε αυτά τα νέου του αστικού τύπου, τα ιατρικά κέντρα τέλος πάντων, που θα ενισχύσουν την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Χθες ήταν στο Υπουργείο Παιδείας και τώρα ασχολείται περισσότερο με τις καθημερινότητες. Με αυτή τη σκοπιά το λέω, το αισιόδοξο. Αμέσως σε προκάλεσε. Για πες. Εγώ ομολογώ ότι βγάζω το καπέλο στον Πρωθυπουργό για το επικοινωνιακό του χάρισμα που είναι γνωστό ότι το κατέχει, δεν λέω κάτι καινούριο, αλλά το εξασκεί και το μεγενθύνει και το πολλαπλασιάζει. Γιατί σήμερα αυτό που έγινε και με τον συνταξιούχο που τον προσέγγισε με ένα παραπονάκι, μέσα με 2-3 ερωτήσεις διαλόγου το μετέστρεψε. Εντάξει, βέβαια τώρα για να το πάμε και λίγο ανάποδα, δεν έχει 140 προαπαιτούμενα. Ακόμα ψάχνουμε να βρούμε τις λεπτομέρειες εκεί πέρα. Τι άλλο κρύβουν αυτές. Γι' αυτό μιλάμε για χάρισμα. Ναι, εντάξει. Αλλιώς θα ήταν μια πραγματικότητα. Από το εξωτερικό, πώς μας βλέπουν όλα αυτά, και αυτοί οι αισιόδοξοι τα βλέπουν. Έχουμε σήμερα και θα αναλύσουμε την έκθεση της Citigroup, η οποία δεν βλέπει και πάρα πολύ σίγουρη την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Αβέβαιη μια συμφωνία για το χρέος είναι ο τίτλος. Και έχουμε και την ομιλία του Μάριο Ντράγκη, ο οποίος μίλησε για εντός εισαγωγικών μια πρώτη νίκη στη μάχη κατά του πληθωρισμού και αυτό πολύ μας αφορά, γιατί συνδέεται με την επέκταση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. Να σου κάνω και μια πρόβλεψη έτσι, να το πάρω όλο πάνω μου. Θα δεις πολύ σύντομα πώς θα αρχίσει η συζήτηση για τη δοκιμαστική έξοδο στις αγορές της χώρας. Δεν βάζω στοίχημα μαζί σου, γιατί συμφωνώ απολύτως. Να και σε κάτι που συμφωνούμε, χωρίς προετοιμασία είναι αυτά, σας το λέω δηλαδή μπέσα. Πάμε να δούμε την σημερινή επικαιρότητα, η δημοσιογραφία και από το αστυνομικό δελτίο και από το δικαστικό και ό,τι έχει συμβεί στο κοινωνικό πεδίο, έτσι όπως το κατέγραψε ο Νικήτας Κορνάκης. Την δημιουργία 14 κέντρων υγείας αστικού τύπου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την επίσκεψή του στο κέντρο υγείας Ευόσμου. Εκείνο που θα ήθελα να μείνει από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι μια πολύ ουσιαστική εμβληματική μεταρρύθμιση στην υγεία, τόνισε. Έως τις 19 Μαΐου προσψήφιση με τη δικασία του επίγοντος στα νέα μέτρα στη Βουλή. 12 ή 13 Μαΐου θα κατατεθούν στην Βουλή σύμφωνα με τον Νίκο Βούτση. Πρόσθετα μέτρα, το ύψος των οποίων προσεγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, θα στηρίξουν την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού του 2018. Οι θεσμοί βλέπουν δημοσιονομικό κενό και δυσκολία επίτευξης του στόχου για πλεώνασμα ύψους 3,5% του ΑΕΠ. Συμβούλιο για την αξιοποίηση του 17% των μετοχών της ΔΕΗ αναζητεί το ΤΑΙΠΕΔ, προχωρώντας στη δημοσίευση της αντίστοιχης πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Στις 15 Ιουνίου στην Θεσσαλονίκη, τριμερείς Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Θα συμμετέχουν ο Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Εδώ λοιπόν λέμε να ξεκινήσουμε και ξεκινήσουμε με αυτά των Ευρωπαίων αξιωματούχων, με έναν αντιπρόεδρο της Κομισιόν λοιπόν, ο κύριος Άντριους Ανσίπ, αντιπρόεδρος της Κομισιόν, για να δούμε πώς εξέφρασε την αισιοδοξία, εδώ είμαι, ναι, δεν το λέτε, πώς εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη συμφωνία την ελληνική στο Eurogroup της 22 Μαΐου. I would like to say Greece is doing incredibly well.
This afternoon, I will go to Greece and I will spend the whole day tomorrow in Greece. We will not discuss so much about financial issues. We will discuss about digital issues. But even in this meeting, I would like to say that those latest developments in Greece were pretty promising. So I'm looking forward optimistically. Αυτό, συγγνώμη. Τόση ελπίδα και αισιοδοξία. Αυτό ακριβώς. Εμένα αρχίζει και με ανησυχεί. Κι εγώ. Ότι όλοι ξαφνικά βλέπουν ότι πάνε καλά τα πράγματα, ότι οι προβλέψεις είναι αισιόδοξες, ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα, μεταρρυθμίσεις, ότι η ελπιδοφόρα, πώς το είπε ο εκπρόσωπος, είναι ελπιδοφόρο, η κατάσταση είναι ελπιδοφόρα, η κατάσταση στην Ελλάδα. Εκεί πρέπει λίγο να αρχίσουμε να ανησυχούμε. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε και εμείς. Και μεταξύ μας. Και μεταξύ μας, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στα βαριά. Σε αυτό το πρόγραμμα κυβερνητικής εξωστρέφειας, το οποίο έχει πάρει όλο πάνω του ο Αλέξης Τσίπρας, μέσα σε ένα 24ωρο ξεκίνησε από το Υπουργείο Παιδείας, πήγε στην Θεσσαλονίκη, στον Εύωσμο, και εκεί μεταξύ πολλών εξαγγελιών επισκέφθηκε και το Κέντρο Υγείας. Είναι στόχευση, έτσι. Είναι στόχευση κυβερνητική αυτό. Ακουμπάει πάνω στην κοινωνία και πάνω σε αυτό που θέλει να ακούσει ο μικρομεσαίος, ο συνταξιούχος, ο πονεμένος. Για να δούμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δίνουμε δύο χρόνια τώρα μια πολύ δύσκολη μάχη. Καθημερινά. Το βλέπετε. Μια δύσκολη μάχη και με το παλιό σύστημα μέσα, κυρίως όμως, και με αυτούς που έξω μας έχουν βάλει στο κρόταφο και τη σκανδάλη στο δάχτυλο και το πιστόλι στον κρόταφο. Έχω όμως την πεποίθηση και την βαθιά αισιοδοξία. Τούτες τις μέρες περνάμε τον τελευταίο δύσκολο κάβο. Και σε πολύ λίγο καιρό οι πολίτες, ο καθένας από εμάς, με τις μεγάλες δυσκολίες που περνά καθημερινά και τις γνωρίζουμε αυτές τις μεγάλες δυσκολίες και τις μεγάλες θυσίες, αλλά ο καθένας από εμάς θα μπορεί να δει πού οδηγεί αυτός ο δύσβατος δρόμος. 7 χρόνια τώρα πορευόμαστε σε δύσβατο δρόμο χωρίς να βλέπουμε πού οδηγεί. Σήμερα για πρώτη φορά μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει ορίζοντας, υπάρχει προοπτική και πιστεύω ότι αλλάζοντας το κλίμα και παρά την καθημερινή προσπάθεια από τις γνωστές Κασάνδρες και Σιρήνες των μέσων ενημέρωσης που εμείς θα χαρούμε πολύ να συνεχίσουν έτσι. Γιατί όσο συνεχίζουν έτσι, τόσο σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά σε αυτόν τον τόπο. Να αρχίσετε να ανησυχείτε αν αυτοί αλλάξουν στάση. Ορίστε. Επιβεβαιώνομαι. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Έχει μία αξία να δούμε και το περιστατικό που έγινε με το συνταξιούχο, ο οποίος με την απελπισία του και τη δυσκολία του, την οικονομική και την απόγνωσή του, προσέγγισε τον Πρωθυπουργό. Πάμε στον Νικήτα Κορονάκη για να μας πει τι έγινε. Και ας ξεκινήσουμε και από την ουσία, Νικήτα, που είναι οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, Μαρία και Γιάννη, ο Αλέξης Τσίπρας μετά την επίσκεψη του χθες στο Υπουργείο Παιδείας και τις εξαγγελίες του για την παιδεία, σήμερα βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, στον Εύωσμο, όπου έκανε εξαγγελίες για την υγεία. Συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας, τον Ανδρέα Ξανθό, τη διευθύντρια του γραφείου του στη Θεσσαλονίκη, την Κατερίνα Τινοτοπούλου και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη, προχώρησε σε εξαγγελίες που αφορούν την αναβάθμιση της υγείας, του τομέα υγείας. Συγκεκριμένα βρέθηκε στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου, που όπως είπε εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης για τον χώρο της υγείας και την δημιουργία του θεσμού της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι σήμερα έτοιμες, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, οι πρώτες 60 δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους μέσα στο καλοκαίρι κάποιες και ως το τέλος του 2017 θα λειτουργήσουν συνολικά 239 τέτοιες δομές, όπως είπε, στελεχωμένες με περίπου 3.000 άτομα προσωπικό. Μια σημαντική τομή για το χώρο της υγείας, ειδικά στην περιφέρεια και σε σημεία στα οποία δεν έχουν εύκολα πρόσβαση σε νοσοκομεία οι κάτοικοι των περιοχών αυτών. Όμως, Μαρία και Γιάννη, είχε και μια συνάντηση ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, με έναν συνταξιούχο καρκινοπαθή μέσα στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου, όπου του τα έψαλα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, θα δούμε και τις εικόνες και το σχετικό βίντεο στη συνέχεια. Του είπε ότι παίρνω 652 ευρώ σύνταξη. Τα έσοδά μου είναι
500 ευρώ, πώς θα ζήσω με το υπόλοιπο ποσό, όπως είπε, ρώτησε ο καρκινοπαθής. Με τον εδώ στην ομιλία, με τον πρωθυπουργό του καρκινοπαθούς, του συνταξιούχου. Την έχουμε νομίζω και με ήχο να τη δούμε στη συνέχεια. Θα τη δούμε μόλις θα δώσεις το περίγραμμα. Ναι, με τον πρωθυπουργό να του απαντάει ότι παραλάβαμε το σπίτι διαλυμένο. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικήτα. Και μέχρι να ετοιμάσουμε το απόσπασμα για να το δούμε και με τον ήχο του, γιατί σε αυτά είναι πάρα πολύ καλός ο Αλέξης Τσίπρας. Πολύ αυθόρμητος και ετοιμόλογος. Για να δούμε λοιπόν πώς αντέδρασε και πώς το γύρισε. Παίρνω 6,52. Τα έξοδα μου είναι 500 ευρώ το μήνα. Πώς θα ζήσω? Εδώ. Σε δικό μου σπίτι. 6,52. 6,52 παίρνω σύνταξη. Ήμουνα ΙΦΑ και ΟΑΕ. 10 χρόνια και 10.000 έσημα έχω παραδώσει. Καρκινοπαθής είχα, τα 52 μου συνταξιούχος. Ζω, δόξα τω Θεώ. Τώρα πληρώσα έτσι. Πληρώσα και πορεία. Πώς θα διαπέσουμε. Πώς θα καταφέρνω. Οι μειώσεις αυτές βγαίνουν εδώ και... Οι μειώσεις βγαίνουν επί Νέας Δημοκρατίας. Αυτά δεν είδα τίποτα, μόνο 5 ευρώ. Να τα λέμε και αυτά. Τα λέμε. Διότι παραλάβαμε το σπίτι διαλυμένο και μας πάνε και το δάχτυλο. Συμφωνώ, δεν αφήνω. Αλλά πρωθυπουργός είστε. Έτσι, και διαμαρτύρω. Έχω ενστάσεις πολλές. Καταρχάς, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το «Πού μένεις», ρωτάει ο Τσίπρας στον συνταξιούχο. Εδώ του λέει. Όχι, πού μένεις, σε δικό σου σπίτι, σε ενίκιο. Ήταν καλό. Το άλλο, 12 φορές τη μειώση των συντάξεων, όντως αυτό που λέει, όχι επί Νέας Δημοκρατίας μόνο, κυρίως επί Πασόκ και δευτερευόντως με Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Μην πούμε ότι και τότε Υπουργός Οικονομίας ήταν Πασόκ, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Επί Πασόκ και επί συγκυβέρνησης. Αυτό είναι καλύτερο. Ναι, για να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι και τα του Χριστού το Χριστό. Δεν είναι εντάξει, μειώσει όλες γίνανε από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τα λέμε αυτά. Και εντάξει, τις λιγότερες έχει κάνει. Συγγνώμη, λογοκρίνεις τον καρκινοπαθή συνταξιούχο, δεν τα είπε καλά. Όχι να τα βάλει με τα πράγματα στη θέση του. Να τα λέμε αυτά. Ο άνθρωπος έτσι το αισθάνεται, έτσι το βίωσε. Έτσι εσένα σ' άρεσε μετά πώς το γύρισε ο Εμένα μου άρεσε, εντάξει, είναι πολύ. Πολιτικό είναι, δεν είναι. Είναι πολύ σημαντικό εργαλείο αυτή η τεχνική του Αλέξη Τσίπρα. Πολύ σημαντικό εργαλείο. Και αυτό είναι επίσης μια πραγματικότητα του μαγαζί. Ήταν διαλυμένο έτσι κι αλλιώς, το ξέρουμε όλοι. Και ακόμα δεν το εκεί, αν θεωρεί ότι είναι σε μια φάση ανοικοδόμησης, τέλος πάντων ανέγερσης εκ νέου του σπιτιού, δεν το έχει καταφέρει. Τι να κάνουμε, σε προσπάθεια είμαστε τώρα, δεν ξέρουμε πώς θα βγει. Αλλά το μαγαζί είναι διαλυμένο, το σπίτι είναι διαλυμένο, το ξέρουμε όλοι. Το βλέπουμε καθημερινά, το βλέπουν αυτοί οι ταλέποροι συμπολίτες μας, οι οποίοι πρέπει να πηγαίνουν στα δημόσια νοσοκομεία και βλέπουν ότι. Υπάρχουν στερήσεις ακόμα και σαν αναλώσιμα. Λοιπόν, να σε βοηθήσω. Ναι. Σένα έχω να συμφωνήσω και σένα έχω να διαφωνήσω με τον Αλέξη Τσίπρα. Συμφωνώ ότι το σπίτι έχει διαλυθεί και διαφωνώ ότι τον Γκάβο τον ξεπεράσαμε. Μέχρι να πούμε ότι ξεπεράσαμε τον Γκάβο, νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε πολλές εξετάσεις ακόμα. Εκτός από αυτή την ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας. Δικαίωμα πάλι. Δικό μου. Ναι, δικό, εντάξει, δικό μου, προσωπικό. Το πιστώνεσαι ή το χρεώνεις εσύ? Εγώ όλο, δικό μου. Είναι σε μια φάση, σου λέω, για να ερμηνεύσουμε λίγο τα λόγια του Πρωθυπουργού, είναι ότι με υποχωρείς πολλές η ελληνική πλευρά, κατόρθωσε να φτάσει να κλείσει τη δεύτερη αξιολόγηση και να έχει μια αναπροσχέδιο συμφωνίας, μια τεχνική συμφωνίας, η οποία θα ολοκληρωθεί στο επόμενο Eurogroup, έτσι. Από εδώ και στο εξής. Αυτό σημαίνει ότι εξασφαλίζεις μια σταθερότητα, ότι δεν θα έχεις πρόβλημα, μήπως σου τύχει ένα πιστοληπτικό γεγονός, μήπως σου τύχει πρόβλημα γιατί δεν είσαι συνεπής στην αποπληρωμή των δόσεων του ομολογιακού δανείου που είναι το καλοκαίρι. Και σου λέει από εδώ και στο εξής, αρχίζουμε και βλέπουμε την καθημερινότητα του πολίτη, αυτά που βλέπουμε, και το κάνει επικοινωνιακά ο Πρωθυπουργός και το κυβερνητικό επιτελείο, και μετά κοιτάμε πώς θα μαζέψουμε χρήμα, πώς θα έρθει η ανάπτυξη, πώς θα μειωθεί η ανεργία. Πώς θα τονωθεί η επιχειρηματικότητα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να φτιάξουμε ένα τραπεζικό σύστημα. Τα έχουμε πει τόσες φορές. Νομίζω υπό αυτή την έννοια ότι έχεις περάσει τον Γκάβο. Μη κοιτάς και. Δεν θα πω άλλα. Καθένας έχει τη δική του. Μια ερμηνεία των λεγόμενων αντίληψη... Τσίπρα. Ναι, εντάξει, ούτε το υιοθετώ και εγώ. Δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο περίπατο στο δάσος. Από τη μία είναι η ψυχολογία, που είναι πολύ σημαντικό πράγμα και που η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον επειδή απομακρύνεται η πολιτική αβεβαιότητα και φαίνεται να περνάει κάποια δύσκολα ορόσημα αυτή η κυβέρνηση,
Από εκεί και πέρα, μέχρι να δούμε όλη μας βελτίωση, κατά την προσωπική μου εκτίμηση έχουμε πάρα πολύ δρόμο και πάρα πολύ δουλειά. Και το ένα σημείο είναι το μισό είναι η ψυχολογία και το άλλο μισό είναι η πολύ σκληρή δουλειά και σε βάθος. Βεβαίως. Και εδώ τώρα θα πάω Κυριάκο Μητσοτάκη. Πριν πας Κυριάκο Μητσοτάκη, να ενισχύσω λίγο αυτό της ανάπτυξης. Έχεις ένα ταξίδι στην Κίνα, έτσι, που θα έχει πολύ επιχειρηματικό, θα γυρίσει με μνημόνια συνεργασίας ο Τσίπρας από εκεί. Και επαφές επίσης με επιχειρηματίες. Έχει στρέψει το ενδιαφέρον του εκεί. Έχει μεγάλη σημασία. Υπό δύο έννοιες, θα έλεγα εγώ. Από τη μία, ότι έχει να κάνει με την πραγματική οικονομία. Από την άλλη, ότι κι αν κάποιοι θεωρούσαν ότι υπάρχουν αγγυλώσεις στο συγκεκριμένο ιδεοληψίες και τα λοιπά από αυτή την κυβέρνηση, ότι επειδή είναι αριστερή και τα λοιπά δεν μπορεί να προχωρήσει ιδιωτικοποίηση και αυτά, φαίνεται ότι έχει διάθεση να προχωρήσει αυτό. Να μαζέψει επενδυτές. Δεν ξέρω αν θα το πετύχει. Ποια είναι η διάθεσή του, λέω. Είδα και σήμερα υπήρχε και σε αρκετές εφημερίδες την επανεμφάνιση του περιβόητου του κύριου Φούχτελ. Τον θυμάστε τον Φούχτελ? Βεβαίως, πολύ καλά. Επανεμφανίστηκε με ομάδα Γερμανών επιχειρηματιών να κοιτούν. Δεν θέλει να φύγει από την Ελλάδα ο κύριος Φούχτελ. Θα είχε εξαφανιστεί ένα διάστημα. Ναι, δεν θέλει να φύγει από την Ελλάδα. Του άρεσε εδώ και το κλίμα και ο ήλιος και οι γυναίκες. Τώρα μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αν έχει κάποια απάντηση να μου δώσει, δεν έχει μια. Έχω πολλές απαντήσεις. Θα θέλω να το πάμε έτσι. Θα το πάμε έτσι. Θα παίξω στο πινκ-πονκ που με προκαλεί. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά και συγχαρητήρια στον Αλέξη Τσίπρα που παίρνει όλο το παιχνίδι πάνω του. Γιατί το έχει και μπορεί ως ένα σημείο, δηλαδή μέχρι εκεί που εξαντλείται επικοινωνιακά και ως πολιτική επιχειρηματολογία σε αυτά που γίνονται μέσα στο Κοινοβούλιο, να το κερδίσει. Αλλά μέχρι αυτό να επεκταθεί και να γίνει ουσία και να φέρει ανάπτυξη και να το δούμε στη ζωή μας, έχει απέραντο χάος. Απέραντο χάος. Δηλαδή, ωραία, να κάνουμε ταξίδι στην Κίνα, να κάνουμε και στη Μέση Ανατολή, Μυράτα, να κάνουμε μπράβο. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία και στον Καναδά, καλή αρχή. Αλλά ένας κούκος μπορεί να φέρει την άνοιξη? Όχι. Άμα δεν οργανωθούμε εμείς εδώ μέσα, μπορεί να μας κάνει ο Κινέζος κάτι? Θα μας πατήσει στο γόνατο, αφού δεν είμαστε οργανωμένοι μέσα. Ξέρουμε τι θέλουμε? Ναι. Δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί θα συγκεντρωθούμε ποτέ να δούμε το λάδι μας όσο μπορούμε να παράξουμε, πώς θα το τυποποιούμε, να μεγιστοποιήσουμε την αξία, τι θα το δίνουμε χήμα? Το λένε δηλαδή εδώ σε αυτό το στούντιο και ξεκινάω το λαδάκι, το απλό. Καλά βότανα, γιατί... ο Κορέας, δηλαδή είναι μια ελληνική επιχείρηση, πήρε. Μπορούμε να οργανωθούμε με τα βοτάνια μας, να ξεχυθούμε, να παρατήσουμε την πρωτεύουσα, να ξεχυθούμε στα βότανα, να μαζεύουμε βότανα, μα έχει αξία. Ναι, είναι... Λέω, δεν ξέρω. Αυτά λοιπόν όλα έχουν αφετηρία. Εντάξει, τώρα με κάνεις και φαίνομαι πολύ φιλοκυβερνητικός. Αυτά όλα έχουν αφετηρία. Κάπως έπρεπε να κλείσει αυτή η αξιολόγηση με πάρα πολύ σκληρά μέτρα. Παιδεία. Να κλείσει η αξιολόγηση, ναι. Αλλά μπορούμε παραλλήλως να τρέχουμε πράγματα. Γιατί έχουμε κλείσει 7 χρόνια και πάμε στη δεκαετία. Θυμήθηκα προχθές στο Καστελόριζο τον Γιώργο Παπανδρέου που έκανε την είσοδό μας στα μνημονία με αυτό το σκηνικό. Και είχε αναφέρει και κάποιους στίχους του Καβάφη, θυμάμαι καλά, με την Ιθάκη. Το ποίημα Ιθάκη του Καβάφη. Θα σου ευχαριστήσω στα πρώτα. Για φαντάσου, έκανε 10 χρόνια ταλαιπωρία ο Οδυσσέας μέχρι να φτάσει στην πατρίδα, να μας πιάσει και εμάς δεκαετία και μετά να γίνει το θαύμα του ελαττηρίου της ελληνικής οικονομίας. Τέτοια σκέφτομαι. Η Οδυσσέα μας, καλό αυτό. Σου άρεσε. Αυτά σκέφτεσαι για να κοιμηθείς, τι είπες, τι κατάλαβα. Το όχι, βράδυ, για να κοιμηθώ δεν σκέφτομαι τέτοια, γιατί με πιάνει ξαγρυπνία. Λοιπόν, Κυριάκο Μητσοτάκη. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν μπορεί κανείς να μην πιστώσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη την προσπάθεια που κάνει για να εργαστεί σκληρά και κυρίως για να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα. Συναντήθηκε λοιπόν με τον Ολλανδό πρέσβη και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Έλληνο-Ολλανδικής Ένωσης Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς και με εκπροσώπους των νεοφυών επιχειρήσεων. Και πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό κενό. Οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκονται περίπου στο 10%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 20%. Και ο μόνος τρόπος η ελληνική οικονομία να ξαναμπεί σε μια διατηρήσιμη τροχιά ανάπτυξης είναι να μπορέσει να επενδύσει σημαντικές ξένες επενδύσεις στη χώρα μας. Για μένα η μεγάλη πρόκληση και το μεγάλο ενδιαφέρον αυτής της συζήτησης είναι ποιο είναι το πλαίσιο εκείνο μέσα από το οποίο θα μπορέσετε να ενισχύσετε περαιτέρω την επιχειρηματική σας δραστηριότητα στην Ελλάδα. Έχει η Ελλάδα ένα επενδυτικό κενό, συμφωνείς? Νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Επενδυτικό κενό. Κενό, βέβαια. 100%. Και γι' αυτό έχουμε και τεράστια δυναμική. Ευκαιρίες. Πάρα πολύ ωραία. Είδες που συμφωνούμε σε μερικά ζητήματα. Κατά βάθος συμφωνούμε, το έχουμε πει.
Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και θα αναλύσουμε τα της οικονομίας μας μαζί και με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Γκράβα που είναι εξπέρ στα οικονομικά. Εδώ είμαστε και πάμε να δούμε τώρα τα σημεία και τις ενδείξεις για την ελληνική οικονομία. Συνοψίζοντας, πάει καλά για δεύτερη εβδομάδα το ελληνικό χρηματιστήριο. Έχουν πέσει οι αποδόσεις του δεκαετούς ομολόγου και κάτι είναι γι' αυτό για να πάρουμε μία ανάσα ανακούφισης και περιμένουμε να δούμε στο διατάφτα τι θα γίνει στις 22 Μαΐου και με το καλό τις πρώτες μέρες Ιουνίου για να δούμε πώς θα κλείσει το σύνολο της συμφωνίας και όχι μόνο το τεχνικό μέρος. Κωνσταντίνε Γκράβα, καλώς ήρθες. Να μιλήσουμε και για το QE, αν θα καταφέρουμε να μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Ας ξεκινήσουμε με τα στοιχεία του ρεπορτάζ και με τη βοήθεια της Ματίνας Χαρκοφτάκη να δούμε τι είπε στη σημερινή του ομιλία ο Σούπερ Μάριο σχετικά με τη νίκη εντός εισαγωγικών κατά του πληθωρισμού που το είπε ναι, αλλά με μία εγκράτεια, Ματίνα. Ναι, είπε λοιπόν ότι είναι πολύ νωρίς να κηρύξουμε τη νίκη στη μάχη για τον πληθωρισμό. Αυτά δήλωσε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ομιλία που παραχώρησε ενώπιον του Ολλανδικού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Ντράγκη ανέφερε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε νικήσει, καθώς οι αποπληθωριστικές τάσεις εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα ισχυρές σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Επιπλέον αναφέρθηκε και στις αντιρρήσεις που υπάρχουν, βλέπε Γερμανία όσον αφορά στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που έχει υιοθετήσει τα τελευταία διάστημα, τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είπε ότι οι συνέπειες του συγκεκριμένου προγράμματος είναι πολύ καλύτερες, πολύ πιο ουσιαστικές για την Ευρωζώνη σε σύγκριση με τις αντιρρήσεις που υπάρχουν και κάποιες πιθανές αρνητικές επιπτώσεις από τη συγκεκριμένη πολιτική και όπως είπε ότι ο δομικός πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι υποτονικός στην Ευρωζώνη και ότι δεν υπάρχει μια πιστική ανωδική τάση που θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο να αλλάξουμε νομισματική πολιτική. Τώρα, όλο αυτό, Ματίνα, εμένα μου κάνει ως μερικά βέλη από την πλευρά του Μάριο Ντράγκη από Ολλανδικού εδάφους προς το Βερολίνο. Γιατί το Βερολίνο ήταν που... και προφανώς είναι που έχει τις ενστάσεις του για το πρόγραμμα. Πολύ μεγάλες αντιρρήσεις έχει εκφράσει και ο Υπουργός Οικονομικών κυρίως της Γερμανίας, ο Βόλφανγκ Σόιμπλε, για την νομισματική πολιτική χαλάρωσης που έχει οθετήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι λοιπόν ξεκαθάρισε ο Μάριο Ντράγκη ότι τα συγκεκριμένα μέτρα λαμβάνονται γιατί δικαιολογούνται από τις τάσεις που επικρατούν στον ενιαίο χώρο του ευρώ. Πάμε τώρα να μας δώσεις και τα σημαντικότερα σημεία της έκθεσης της Citi, η οποία επίσης εκφράζει την αμφιβολία της για το αν θα υπάρχει απόλυτη επιτυχία για την ολοκλήρωση του προγράμματος το Μάιο, ναι. Στις 2 Μαΐου. Και ειδικότερα για το θέμα της συμφωνίας όσον αφορά στην ελάμφρυνση του ελληνικού χρέους. Έτσι λοιπόν, οι αναλυτές της Citigroup σε έκθεσή τους αναφέρουν ότι είναι αβέβαιο αν θα υπάρξει μια συμφωνία για το ζήτημα της ελάμφρυνσης του ελληνικού χρέους, εν ώψη φυσικά και του κρίσιμου Eurogroup της 22ης Μαΐου. Επιπλέον υποστηρίζουν ότι μπορεί στο συγκεκριμένη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης να υπάρξει συμφωνία για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, κάτι που θα προλιάνει το έδαφος για την εκταμείευση της επόμενης δόσης. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου σίγουρο το πότε θα υπάρξει συμφωνία για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και νούμερο ένα εμπόδιο στο θέμα των διαπραγματεύσεων ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Οι αναλυτές της Citigroup αναφέρουν τις γερμανικές εκλογές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβριο. Έτσι λοιπόν, το γεγονός ότι η Γερμανία βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο σημαίνει και μεταφράζεται για τους αναλυτές της Citigroup ότι αυτό θα αποτελέσει ένα τροχοπέδι για την
γρηγορότερη εξέλιξη των διαπραγματεύσεων όσον αφορά στην απομείωση του ελληνικού χρέους. Και τι σημαίνει αυτό? Αν πάνε πίσω οι διαπραγματεύσεις, τότε η Ελλάδα μπορεί να χάσει την ημερομηνία συμμετοχής της στο QE, στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που λέγαμε προηγουμένως του Μάριο Ντράκη, καθώς βασική προϋπόθεση προκειμένου τα ελληνικά ομόλογα να μπουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η απομείωση του ελληνικού χρέους. Και έτσι λοιπόν αυτό συνεπάγεται μία ακόμη αναβολή της συμμετοχής τους στο QE. Αυτό λένε οι αναλυτές της Citigroup. Για να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν, αν κάτι γνωρίζουν, αν δηλαδή βασίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα επαληθευτούν στη συνέχεια. Σε ευχαριστούμε, Ματίνα Χαρκοφτάκη. Οπότε τώρα το ερώτημα το απευθύνουμε σε εσένα, Κωνσταντίνε Γκράβα, γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την μεγάλη ανάγκη που έχουμε ψυχολογικά τουλάχιστον κατά αυτό που θα συμβεί αν μπούμε στο QE, στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Citi βάζει στεγνά τα δεδομένα σε μια σειρά και δεν περιμένουμε να έχουμε μια σοβαρή ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους. Πάντως έρχεται σε λίγο κόντρα με τις πληροφορίες που λένε ότι στο Euroworking της Δευτέρας θα κλείσουν και οι λεπτομέρειες για τα μεσοπρόθεσμα, έτσι δεν είναι, ή είναι διαφορετικό και πώς το... Θα σας πω ναι. Αναλυτικά και αυστηρά όπως πάντα. Βάλαμε ναι. όλα τα θέματα στο τραπέζι, όμως αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους. Ναι. Καταρχάς, ναι. ξεκινώ από το ότι θίξατε το ράλι των ελληνικών μετοχών και ομολόγων τις τελευταίες ημέρες. Πράγματι, έχουμε στο ελληνικό χρηματιστήριο 12 συνεχείς ανωδικές συνεδριάσεις, αύξηση των τιμών και για τις τραπεζικές μετοχές, που είναι οι πιο ευαίσθητες, ενώ έχουμε εντυπωσιακή πτώση των αποδόσεων στα ελληνικά ομόλογα. Το συνδέω, θα έλεγα ότι το μέτρο του θετικού και αρνητικού σενάριου το δίνει δημοσίευμα των Financial Times των τελευταίων ημερών. Τι λένε Financial Times? Γιατί έχουμε ράλι στα ομόλογα, από εκεί πηγάζει και η ανωδική κίνηση στο χρηματιστήριο, και για ποιο λόγο ακόμα μπροστά μας μπορεί να είναι περαιτέρω ανωδική κίνηση στα ελληνικά ομόλογα. Λέει λοιπόν το εν λόγω δημοσίευμα ότι αν έχουμε το πιο αισιόδοξο σενάριο, που είναι συζήτηση τώρα για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, συμφωνία των Γερμανών, του Βερολίνου δηλαδή, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και ταυτόχρονα ένταξη γρήγορα, το εντοπίζω στον Ιούλιο το γρήγορα, νωρίτερα από τον Ιούλιο δεν το βλέπω. Ένταξη... Ναι, εδώ θα επισημάνω το θετικό ότι η πρόβλεψη για Σεπτέμβριο έχει έρθει πιο κοντά, έχει γίνει Ιούλιο. Ακριβώς γι' αυτό λέω ότι το μέτρο του αισιόδοξου σενάριου το ορίζει αυτό το δημοσίευμα, κατά τη γνώμη μου. Αν λοιπόν συνδυαστικά υπάρχει αναδιάρθρωση του χρέους που κρατά ο επίσημος τομέας, τότε θα έχουμε αποδέσμευση πόρων για την εξυπηρέτηση των ομολόγων στο μέλλον. Αυτό σημαίνει μειωμένο κίνδυνο πιστωτικού γεγονότος για το ελληνικό χρέος στο μέλλον και άρα προφανώς σύγκληση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, ας πούμε, με τα πορτογαλικά. Όλα αυτά αν υλοποιηθούν τα αισιόδοξα. Πάμε τώρα να τα συνδέσουμε με τις εξελίξεις εν ώψη της 22ης Μαΐου και με την έκθεση της Citi. Η έκθεση της Citi είναι, θα έλεγα, το μέσο σενάριο. Δηλαδή, η Citi λέει ότι θα καθυστερήσει η συζήτηση για τα μεσοπρόθεσμα να φιξαριστούν μεταξύ Βερολίνου και Ταμείου. Πράγματι, έχει δίκιο ο κύριος Κοροναίος ότι στο Euroworking Group της Δευτέρας θα τεθεί και πάλι στην προσπάθεια να υπάρχει ένα περίγραμμα σαφέστερο εν ώψη του Eurogroup της 22ης. Η άποψή μου είναι, την έχω πει εδώ και καιρό, δεν θα υπάρχει τελική συμφωνία στο Eurogroup της Δευτέρας 22 Μαΐου. Το πιο αισιόδοξο που περιμένω είναι να έχει τεθεί ένας οδικός χάρτης για να πάμε μέσα τον Ιούνιο σε συνεδρίαση, Ιουνίου, ακριβώς, Group, για να πάμε αρχές Ιουνίου σε συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ταμείου, να έχει στο χέρι του σαφέστερο χρονοδιάγραμμα για τα μεσοπρόθεσμα. Εκεί θα δούμε ο κύριος Σόιμπλε με τις γερμανικές εκλογές το Σεπτέμβριο, πώς πριν από αυτές θα μπορέσει να ελιχθεί και να δώσει ένα hint, ένα χάρτη στο Ταμείο, για να έρθει το Ταμείο στο Συμβουλίο του. Κρατήστε ένα αστερίσκο ότι το Ταμείο θα είναι πολύ αυστηρό, το έχω επαναλάβει πολλές φορές. Δεν θα βάλει νερό το κρασί του το Ταμείο αν δεν έχει αποτυπωμένο το χάρτη. Και εδώ έρχομαι να συνδέσω κάτι άλλο. Είχαμε ένα άλλο δημοσίευμα από τη Handelsblatt σημαντικό, ότι ο ESM θα δώσει έναν συγκεκριμένο σαφή χάρτη με τμηματική βιωσιμότητα και ελάφρυνση του χρέους για την Ελλάδα.
Ούτε με αυτό ικανοποιείται το Ταμείο. Το Ταμείο θέλει συνολική συζήτηση για το χρέος, προκειμένου, εκπροσωπώντας 189 χώρες, να πει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο των Διευθυντών ότι κοιτάξτε, πλέον το χρέος το ελληνικό είναι βιώσιμο. Με ποιο κριτήριο? Πάντοτε στο μυαλό μας έχουμε ότι έχει αλλάξει το κριτήριο και είναι οι μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας, το Gross Financing Needs, το GFN, το οποίο δεν πρέπει να περνάει το 15% του ΑΕΠ, και το βουνό του χρέους είναι από το 22 και μετά, κρατήστε το και αυτό, και το συνδέω επίσης με κάτι άλλο, τα πάμε αλυσίδα, το συνδέω με το δημοσιονομικό πλεώνασμα. Όπως σας είχα πει, δεν θα μειωθεί με τίποτα ούτε εκατοστό κατά το 3,5%, και κατά τη γνώμη μου σίγουρα για 4 ή 5 χρόνια θα παραμείνει στο 3,5%. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πρώτον, το Ταμείο το θέλει για να πάρει τα λεφτά του πίσω στο 2022. Δεύτερον, το βουνό του χρέους, όπως είπα πριν, είναι από το 2022 και μετά. Άρα θέτουμε ψηλά μέχρι το 2022 τον πύχη. Συμφωνούν εκεί στην πενταετία, άντε 4 χρόνια, το Ταμείο με το Βερολίνο, και μετά το 22 με τη μεσοπρόθεσμη παρέμβαση στο χρέος, αντίστοιχα μπορεί να χαλαρώσει στον ορίζοντα δεκαετίας το πρωτογενές πλεώνασμα από το 3,5% να πάει σε ένα 2-2,5%. Αυτή ούτε είναι καν, κατά την άποψή μου. Το 1,5% που λέγαμε είναι πολύ χαμηλό. 1,5% η άποψή μου είναι ότι δεν θα πάει εντός δεκαετίας. Βλέπω ένα 2% σαν καλό σενάριο μετά την πενταετία, μάλιστα, από το 22 ως το 28. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για μια τρίπλα, την οποία προτίθενται ως ένα βαθμό να κάνουν οι δανειστές, το Ταμείο δηλαδή, και τα περί βιωσιμότητας, να μεταλλαχθούν σε εξυπηρετησιμότητας. Ναι. Αυτό ισχύει? Ισχύει αυτό που λέτε, διότι το gross financing needs, δηλαδή η ικανότητα της χώρας να έχει ταβάνι στο ποσοστό το οποίο χρειάζεται για να αναχρηματοδοτεί και να αποπληρώνει τις δανειακές της ανάγκες και υποχρεώσεις, τίθεται το 15%. Φεύγουμε από το παλαιότερο κριτήριο του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, που αντιλαμβάνεστε μας πετάει εκτός ακόμα, διότι είμαστε στο 175-180%. Είμαστε off με αυτό το κριτήριο, γι' αυτό και αλλάζει το κριτήριο βιωσιμότητας. Όμως συγκρατήστε κάτι. Το Ταμείο το 2010 έκανε εξαίρεση, διότι θεώρησε την Ελλάδα ότι εγκυμονεί συστημικό ρίσκο για την Ευρωζώνη. Ήταν μέρος της νομισματικής ειρήνης την οποία έχουμε αναλύσει. Η νομισματική ειρήνη πήγε πάρα πολύ καλά, και θα το συνδέσω με τη σημερινή δήλωση του κυρίου Ντράγκη στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο και τα βέλη που ανταλλάσσει με τη Γερμανία, που πολύ σωστά επισημάνατε. Ο κύριος Ντράγκη ξέρει ότι επέτυχε η νομισματική ειρήνη, πρέπει να συνεχιστεί. Δεν θα είναι βιαστικός να φύγει από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, μεν, αλλά από την άλλη, για να μην υπάρχει τεράστια ψαλίδα με το δολάριο που βρίσκεται σε φάση ανόδου των επιτοκίων, θα αναμένεται τέλος του 17 μέχρι αρχές του 18, και θα το συζητήσουμε πρώτα ο Θεός, θα δείτε ότι θα προετοιμάσει τις αγορές ο κύριος Ντράγκη για περαιτέρω μείωση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. Και κάποια στιγμή από το 18 και μετά θα αρχίσουν οι αγορές να βλέπουν και στην Ευρωζώνη μικρή ήπια άνοδο των επιτοκίων. Όλος αυτός είναι ο οδικός χάρτης για τα επόμενα χρόνια. Να σταθούμε λίγο στο κομμάτι της εξόδου στις αγορές που αρχίζει και κερδίζει έδαφος. Το βλέπετε εφικτό με τα σημερινά δεδομένα? Πώς εσείς, και επειδή πάτε για τον οδικό χάρτη, πώς βλέπετε ότι μπορεί να γίνει αυτή η μετάβαση? Τέλος πάντων, υπάρχει ένα περιβάλλον διαμορφωμένο έτσι, προστατευτικό τέλος πάντων, για να επιχειρηθεί η έξοδος? Κρατάω πολύ μικρό καλάθι για έξοδες στις αγορές μέσα στο 2017. Θα σας έλεγα ότι το υπεραισιόδοξο σενάριο θα ήταν να έχουμε 22 Μαΐου κλεισμένα τα πάντα. Ναι. Δεν το βλέπω. Ναι. Αν γίνει, τότε ανοίγει ο δρόμος για ντυλαρισμένη, δοκιμαστική, προσυμφωνημένη, μικρή έξοδο στα επίπεδα του καλοκαιριού του 2014. Ναι. Γι' αυτό, αν προσέξετε, οι αποδόσεις των υλικών ομολόγων έφτασαν στα επίπεδα που βγήκαμε δοκιμαστικά στις αγορές τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του 2014. Όμως, επειδή καλό είναι να θυμόμαστε την ιστορία, μετά τις δοκιμαστικές αυτές εξόδους, θυμάστε ότι εκτροχιάστηκε εκ νέου το πράγμα, διότι είχαμε την απόπειρα εξόδου οριστικής σκισίματος των μνημονίων, το λέω περιγραφικά όπως τότε αποτυπώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι αγορές είδαν ότι πάμε να φύγουμε από το Ταμείο, και το Ταμείο είναι η σφραγίδα για τις αγορές, επειδή παρακολουθεί αυστηρά το πρόγραμμα και τη βιωσιμότητα του χρέους και τα οικονομικά δεδομένα, και εκτροχιάστηκε σε λίγους μήνες
στο πρόγραμμα. Άρα το ίδιο μπορεί να σου συμβεί και πάλι, να επαναληφθεί η ιστορία. Προσέξτε τη διαφορά. Ναι. Αν τώρα γίνει ντυλαρισμένη η έξοδος, θα έχει προηγηθεί η σφραγίδα του ταμείου. Δεν θα γίνει ντυλαρισμένη έξοδος χωρίς το ταμείο. Άρα η αλυσίδα είναι υπεραισιόδοξο σενάριο, το οποίο δεν βλέπω, το θεωρώ πάρα πολύ ακραίο. Να κλείσουν τα πάντα 22 Μαΐου. Μπαίνει αρχές Ιουνίου το ταμείο στο πρόγραμμα και τότε είναι επισφραγισμένη η συμμετοχή του και συνεπώς οι αγορές θα έχουν εμπιστοσύνη. Δεν βλέπω όμως κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι το πλάνο είναι να δρομολογηθεί η έξοδος προς τα τέλη του τρέχοντος μνημονίου το καλοκαίρι του 2018. Αυτό είναι και το μεγάλο ρίσκο του προγράμματος. Η χώρα δεν έχει χρηματοδότηση μετά το καλοκαίρι του 2018. Πρέπει να έχει σταθεί στα πόδια της και αυτό είναι το στοίχημα. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι οι αγορές κερδοσκοπούν, οι αγορές προεξοφλούν. Όταν ανεβαίνει κάτι, βγαίνουν τα αισιόδοξα σενάρια στην πορεία για να συνεχίσει να ανεβαίνει ή ενδεχομένως για να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους αυτοί οι οποίοι έχουν αγοράσει. Δεν ζούμε σε παράδεισο. Τις γνωρίζουμε τις κινήσεις της βραχυπόδεσμης των αγορών. Ας είμαστε επιφυλακτικοί. Όλο αυτό το περίγραμμα θα δοθεί από το Eurogroup της 22ης Μαΐου και ενδεχομένως από τις 15ης Ιουνίου. Εκεί πρέπει να έχουν λήξει τα πάντα. Γιατί? Διότι 20 Ιουλίου πρέπει να αποπληρωθούν τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για το QE ας είμαστε πιο επιφυλακτικοί. Τώρα, επειδή όμως στην πραγματική ζωή πολύ λίγες είναι οι φορές όπου τα υπεραισιόδοξα σενάρια βγαίνουν, επαληθεύονται, ας πάρουμε αυτό το σενάριο σύμφωνα με το οποίο 22 Μαΐου έχουμε το κλείσιμο της τεχνικής συμφωνίας. Στο πρώτο Eurogroup, στο επόμενο Eurogroup, στις πρώτες μέρες του 15 Ιουνίου. 15 Ιουνίου είναι το προγραμματισμένο Eurogroup. Ας πούμε ότι θα... Ας πάμε στο προγραμματισμένο. Αποφασίζεται η εκταμείευση της δόσης, γιατί τα περιθώρια δεν υπάρχουν. Αλλά όμως δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η συζήτηση για το χρέος. Σε αυτό το σενάριο, έχω μια ένσταση σε αυτό το σενάριο. Για να εκταμειευθεί η δόση, κατά την άποψή μου, πρέπει να έχουν τελειώσει τα πάντα. Πρέπει δηλαδή να έχει επέλθει συνολική συμφωνία. Αυτό συνεπάγεται, όπως σας ανήλυσα πριν, την απόφαση του Ταμείου μπαίνει ή δεν μπαίνει στο πρόγραμμα. Το θέλουν οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί το Ταμείο. Το Ταμείο όμως δεν εξαρτάται από τη βούληση των Γερμανών. Το Ταμείο στεγνά και στιγνά ίσως θα αποφασίσει αν εξυπηρετείται το συμφέρον του να μπει στο πρόγραμμα. Αν δεν συμμετέχει το Ταμείο, θα πρέπει και κρατήστε και αυτό, η γερμανική κυβέρνηση να κάνει ένα Plan B και όλη η Ευρώπη να κάνει ένα Plan B. Το Plan B αυτό, και ολοκληρώνω την απάντηση, είναι ότι θα περάσει από το Κοινοβούλιο εκ νέου το πρόγραμμα και εκεί αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει το σκηνικό. Και αν το Ταμείο δώσει μια πολιτική φύσεως λύση για να εξυπηρετήσει το Βερολίνο που είναι σε προεκλογική περίοδο, να μπει στο Ταμείο με τους όρους του, αλλά να μπει στο πρόγραμμα με τους όρους του, αλλά να μην έχουμε με σαφήνεια και υλικοτεχνικά απόφαση για το ελληνικό χρέος, να παραπεμφθεί, να υπάρχει μια διατύπωση πολιτικής φύσεως δηλαδή. Το σενάριο αυτό που λέτε εντάσσεται στο ότι έχουν κλείσει όλα στο δικό μου μυαλό. Δηλαδή, το έχουν κλείσει όλα σημαίνει σύγκληση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, απόφαση, είτε επικαλούμενο δέσμευση υποσχετική αυστηρή των Ευρωπαίων, η οποία θα μετεξελιχθεί σε σαφή χάρτη μετά τις γερμανικές εκλογές για να ρίξει το ελάχιστο νερό στο κρασί του, που και αυτό υπό αίρεση, αν θα το ρίξει, για να ικανοποιήσει τον κύριο Σόιμπλε να κάνει τις εκλογές του, ή απόφαση για μη συμμετοχή, προχωράει ο ESM με το Plan B, αποφασίζει ότι είναι OK τα πράγματα, έγκριση από τα κοινοβούλια, εκταμείευση της δόσης. Δεν βλέπω μεσοβέζικα, αν θέλετε να μου πείτε αυτό, μεσοβέζικα ότι και ναι και όχι και μέσα και έξω το Ταμείο. Νομίζω ότι θα αποφασίσει το Ταμείο αν θα μπει ή όχι. Το μεσοβέζικο θα είναι, το μεσοβέζικο σενάριο θα είναι ότι είναι και πάλι λίγο γκρίζα, αλλά πιο σκούρα από το προηγούμενο ανοιχτό γκρι, λίγο πιο γκρίζα, όχι προς το μαύρο, ενώ πιο σκούρα, πιο ορατή. Πιο φωτεινή. Πιο φωτεινή. Ναι. Πιο φωτεινή. Η δέσμευση προς το Ταμείο, για να αποφασίσει το Ταμείο ότι okay, τον Οκτώβριο μετά τις γερμανικές εκλογές, πλέον τρέχουν σαν οδικός χάρτης για να εφαρμοστούν το καλοκαίρι του 2018 τα μεσοπρόθεσμα. Να δούμε λίγο τα προαπαιτούμενα αυτά, τα 140, προαπαιτούμενα, όπως αποκαλύφθηκε από τη Handelsblatt, όπως τουλάχιστον έφτασε και στη Γερμανική Βουλή
το πακέτο το αυτή προς συμφωνία. Βεβαίως, και στη Βουλή με κενά, Γερμανική. Και με κενά. Κενά, σωστά. Κάποια τα γνωρίζαμε, τα είχαμε ήδη, ξέρετε, όσο τα συζητάς, σιγά σιγά αρχίζει και τα καταπίνεις και δεν μας κάνει και τόσο μεγάλη έκπληξη. Κάποια άλλα είδαμε ακόμα, νομίζω ότι αναζητούμε λίγο τις λεπτομέρειες, ψάχνουμε λίγο στα μικρά γράμματα αυτής της συμφωνίας. Mm-hmm. Γι' αυτό το κομμάτι, ας πούμε, για παράδειγμα των εργασιακών ή των, ακόμα και του ύψους των πρωτογενών πλεονασμάτων και το χρόνο, το 2021-2022, έτσι όπως τουλάχιστον παρουσιάστηκαν. Αυτά τα γκρίζα σημεία των προαπαιτούμενων, πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να παίξουν ρόλο και στην επίτευξη της συμφωνίας, καταρχάς πώς θα το χειριστεί η κυβέρνηση, mm-hmm. πόσο μπορούν να τις προκαλέσουν πρόβλημα και πόσο εκεί πέρα δείχνουν, αν θέλετε, και το πραγματικό τους πρόσωπο οι δανειστές. Και το λέω αυτό υπό την έννοια ότι το ΔΝΤ ζητά και την συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας, τη δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την ιστορία. Ναι, όχι συμμετοχή, τη δέσμευση. Τη δέσμευση. Πρώτον, για τα εργασιακά. Μοναδικός κίνδυνος το Ταμείο να παραμείνει στη γραμμή του που έχει από το 2014. Ξέρετε ότι το Ταμείο κουβαλάει όσα δεν έχουν γίνει, τα φέρνει μετά, mm-hmm. σωρευτικά, να απαιτήσει ριζικές μεταρρυθμίσεις, τις ονομάζει, απορριθμίσεις ίσως της αγοράς εργασίας πλήρως. Και εκεί να υπάρχει θέμα με το αν θα επικαλεστεί πάλι η ελληνική κυβέρνηση μαζί στο πλευρό των Ευρωπαίων το ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα δούμε τι θα γίνει. Δεύτερον, θέσατε τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Δεν θα αφιξαριστούν αν δεν έχουμε τη συζήτηση για το χρέος. Τα πρωτογενή πλεονάσματα. Γι' αυτό το λόγο έχει μείνει και ακριβώς, σας είπα, έχει κενά και αστεράκια και στη Γερμανική Βουλή. Ούτε οι Γερμανοί βουλευτές ακόμα γνωρίζουν. Έχει κατατεθεί με αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά έχει και εκεί κενά και αστερίσκους. Τα δημοσιονομικά πλεονάσματα αντικαθρεφτίζουν, είναι η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος, τη συμφωνία επί του χρέους. Σας λέω και πάλι, δεν θα πέσουν κάτω από το 3,5. Θα εκπλαγώ, σας βάζω 4 ή 5 χρόνια, τριετία σίγουρα, θα εκπλαγώ αν μειωθούν έστω και 0,1% τα πρωτογενή πλεονάσματα. Δυστυχώς, αυτό είναι που πιστεύω σταθερά. Και μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να αλλάζει. Στο κομμάτι πώς θα τα περάσει η κυβέρνηση, να μου πείτε. Ναι, ολοκλήρωστε, συγγνώμη. Τρίτον, το ζήτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πράγματι, το Ταμείο νομίζω ότι θα επιμείνει τουλάχιστον σε σαφή δέσμευση της αντιπολίτευσης της αξιωματικής, η οποία θα είναι πιθανόν η επόμενη κυβέρνηση, εικάζει το Ταμείο, ή δεν θα είναι, θα το δούμε, αλλά πάντως ότι δεν θα ανατρέψει επειδή υπερβαίνει το δημοσιονομικό 2017-2020 ή 2021, υπερβαίνει τον πολιτικό ορίζοντα της κυβέρνησης που είναι τετραετία. Κύριε Γκράβα, σαφής δέσμευση εννοούμε γραπτή δέσμευση. Είπα ότι σίγουρα προφορικά θα ζητήσει σαφή δέσμευση. Δεν αποκλείεται να ζητήσει και κάτι παραπάνω, δηλαδή γραπτά. Γιατί εκεί ξέρετε, εμένα αν μου υποσχεθείτε κάτι, δεν λέει και πολλά. Εκεί θα μπλέξει το πράγμα. Τα πρώτα που είπαμε μπλέκουν στο στρατόπεδο της κυβέρνησης. Τα δεύτερα που είπαμε μπλέκουν στο στρατόπεδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όλα που είπαμε, για να το κλείσω το θέμα, εμπλέκονται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο, αν κανείς πει ότι εμείς είμαστε με την Ευρώπη, άρα το παραμερίζουμε, υπάρχει ο αντίλογος, και μην το ξεχνάμε αυτό, ότι ήδη έχει δοθεί στο Ταμείο το τιμόνι του οδηγού για να αποφασίσει στη λήξη του προγράμματος το 2018 το καλοκαίρι τι θα συμβεί μεταγενέστερα, δηλαδή προληπτική πιστωτική γραμμή και έξοδο από τα μνημόνια στυλ της συζήτησης του 2014, αυτό είναι το καλό σενάριο. Νέο μνημόνιο, τέταρτο, 4 και 1/4, 4β, 4γ, ξέρετε έχουν αλλάξει πλέον οι ονομασίες. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει. Στο τιμόνι του οδηγού είναι πάντα το Ταμείο. Αυτό το οποίο πρέπει να συζητηθεί μες τον Ιούνιο είναι το ναι ή όχι του Ταμείου σε νέο πρόγραμμα με το Ταμείο. Το Ταμείο έχει να βάλει χρήματα στη χώρα το 2014, παίρνει τα χρήματά του ως senior, ο αυστηρότερος πιστωτής πρώτο-πρώτο και θα συνεχίσει να πληρώνεται μέχρι το 2022, γι' αυτό και θέλει ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Μάλιστα. Θέλω να κάνω μία τελευταία ερώτηση. Γιατί θα χρησιμοποιηθεί τώρα που μπαίνουμε στο καλοκαιράκι στην πολιτική επιχειρηματολογία η άνοδος του ελληνικού τουρισμού. Και αν πέρσι φτάσαμε τα 29-30 εκατομμύρια, είχε πάει πάρα πολύ καλά. Φέτος θα υποθέσουμε ότι φέτος θα πάμε στα 35. Ναι. Εγώ θα δώσω κι άλλα 5 εκατομμύρια, έτσι.
Γιατί είμαι γενναιόδορη και. Σημασία έχουν και τα έσοδα, βέβαια. Αφεντικό τρελάθηκε. Και, δίνω. Και τα έσοδα δεν πάνε άσχημα. Μπορεί να μην είναι σε απόλυτη αντιστοιχεία σωστά των αριθμών, αλλά είναι πολύ καλύτερα. Σωστά. Αυτό πόσο μπορεί να αποτελέσει παυσίπονο, γιατρικό, χάπι. Χάπι, δεν ξέρω, για τα πλεονάσματά μας, για τα έσοδά μας και για όλη αυτή τη θεωρία την οικονομική. Ναι, προφανώς συμβάλλει ο τουρισμός σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας, άρα μόνο θετικά μπορεί να μετρήσει στο γενικότερο momentum της οικονομίας. Όμως... Το πρώτο τρίμηνο δεν πήγε καλά του 2017. Μπορεί ο τουρισμός να έρθει αυτό και να το ισοσκελίσει. Αν με ρωτάτε, γιατί εκεί θα πήγαινα, στο στόχο που ήδη το 2,7% ξεχάστε το, ήδη θα κινηθούμε κατά τη γνώμη μου ούτε στο 2% της Κομισιόν, αλλά θα κινηθούμε προς το 1,5%. Για να κινηθούμε στο 1,5% θέλουμε... προεξοφλημένη, δηλαδή μέσα στις τιμές που σας λέω, τη θετική συνεισφορά του τουρισμού. Όμως η μεγάλη εικόνα για τις αγορές είναι να έχουν κλείσει τα ζητήματα βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους της χώρας και ένταξης στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, ώστε να παύσει να είναι η ειδική περίπτωση της Ευρωζώνης. Αυτά είναι στη μεγάλη εικόνα. Αν γίνουν αυτά, μόνον πολλαπλασιαστικά ως θετικός καταλύτης θα λειτουργήσει και ο τουρισμός. Μάλιστα. Κύριος Κωνσταντίνος Γκράβας, οικονομολόγος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πλήρωστα ενημέρωση. Και στο επανειδήνη, γιατί να πλησιάζουν τα πρώτα Eurogroup. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ανοίγουμε την πολιτική συζήτηση. Πριν περάσουμε στα του δικού μας ελληνικού κοινοβουλίου, για να πάμε να δούμε τι γίνεται στο γαλλικό κοινοβούλιο. Ο νέος Γάλλος πρόεδρος, λοιπόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν, διαβουλεύεται πυροτοδός, λένε οι πληροφορίες με τους συνεργάτες του, έτσι ώστε να συγκροτήσει τη νέα κυβέρνηση και να καταρτήσει τα ψηφοδέλτια του σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Οι βουλευτικές εκλογές ακολουθούν τώρα τον Ιούνιο. Μέσα σε ένα κλίμα έντονων ζυμώσεων στα μεγάλα πολιτικά κόμματα, εν ώψη αυτών των εκλογών, έρχεται και ο τρίτος γύρος επιβεβαίωσης ή μη της δύναμης του νικητή, δηλαδή του Εμμανουέλ Μακρόν. Για να δούμε το βίντεο από την ελληνική έκδοση του Euronews. Ο Εμμανουέλ Μακρόν θριάμβευσε στις γαλλικές προεδρικές εκλογές, όμως μπροστά του έχει μια κρίσιμη πολιτική μάχη. Στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου, ο νέος πρόεδρος θα προσπαθήσει να αποκτήσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Διαφορετικά θα είναι πολιτικά εχμάλωτος σοσιαλιστών και ρεπουμπλικάνων, ενώ η κυβέρνησή του και ο πρωθυπουργός του πρέπει να λάβουν ψήφο εμπιστοσύνης. Πιστεύω ότι οι βουλευτικές εκλογές αποτελούν την πρώτη μεγάλη πρόκληση για τον Μακρόν. Πρέπει να αποκτήσει πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση. Μόνο έτσι θα μπορέσει να κυβερνήσει και να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις του. Γνωρίζει πολύ καλά ότι η Γαλλία έχει βαθιά θεσμικά και δομικά προβλήματα. Σύμφωνα με το Γαλλικό Σύνταγμα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο ανώτατος πολιτικός άρχοντας. Ο πρόεδρος επιλέγει πρωθυπουργό, ο οποίος στη συνέχεια επιλέγει τους υπουργούς που θα στελεχώσουν την κυβέρνησή του. Συνήθως, οι υπουργοί προέρχονται από το κόμμα του πρόεδρου. Τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του Ιουνίου μπορούν να πυροδοτήσουν τρία πολιτικά σενάρια. Πρώτο, ο Μακρόν αποκτά πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, οπότε και μπορεί να εφαρμόσει τις πολιτικές του. Δεύτερο, το κίνημα Εμπρός έχει τη μεγαλύτερη ομάδα βουλευτών, όχι όμως και την πλειοψηφία, οπότε οφείλει να βρει κοινοβουλευτικούς συμμάχους. Στο τρίτο σενάριο, ο νέος πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια εχθρική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, οπότε θα αναγκαστεί να διορίσει πρωθυπουργό πολιτικό πρόσωπο που δεν ανήκει στο κόμμα του. Η εκδοχή αυτή είναι γνωστή ως περίοδος συγκατοίκησης. Η Γαλλία έχει ήδη γνωρίσει τρεις περιόδους πολιτικής συγκατοίκησης στην κορυφή. 1986 με 88, πρόεδρος Μιτεράν, πρωθυπουργός Σιράκ. 1993 με 95, πρόεδρος Μιτεράν, πρωθυπουργός Μπαλαντήρ. Και 1997 με 2002, πρόεδρος Σιράκ, πρωθυπουργός Ζοσπέν. Και για να σας πούμε, έχουμε και νέα εξέλιξη των ποσοστών του Εμμανουέλ Μακρόν και της Μάρι Λεπέν. Τι ψήφισαν οι Γάλλοι που ζουν εδώ στην Ελλάδα? Για πες. 85,8 ψήφισαν Εμμανουέλ. 14,1 ψήφισαν Λεπέν. Μάλιστα. Από την ψήφο εξ αποστάσεως. Συντριπτική πλειοψηφία υπέρ του Εμμανουέλ Μακρόν. Και επίσης είδαμε... Στους εν Ελλάδη Γάλλους, ας πούμε. Ναι. Είδαμε και ένα εσχρό από δημοσιογραφικής απόψεως εξώφυλλο, νωρίτερα πριν μπούμε στην εκπομπή με τον Γιάννη Κοροναίο, του Σαρλί Εμπντό, του περιοδικού, που
Δυστυχώς είχε γίνει και στόχος τρομοκρατικών επιθέσεων. Αποφασίσαμε να μην το αναπαράξουμε, να μην το προβάλλουμε, να μην το σχολιάσουμε, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ χυδαίο κατά την προσωπική μου άποψη. Είναι πάντως προκλητικό έτσι κι αλλιώς. Και γι' αυτό είχαμε και εκείνο το τραγικό περιστατικό στα γραφεία του Σαρλί Εμπντό. Είναι προκλητικό. Σε αυτό το πλαίσιο ήταν και το σημερινό πρωτοσέλιδο, το σημερινό εξώφυλλο, γιατί είναι περιοδικό. Ναι, το οποίο προκαλεί και αναφέρεται στην προσωπική ζωή του ζεύγους Μακρόν. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια, δεν θα σας πούμε περισσότερα. Δείχνει την σύζυγο Μακρόν, που είναι μια γυναίκα γύρω στα 65, να είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και να χλεβάζει την κατάσταση. Εν ολίγης. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί έχει ξεσπάσει μέγα θέμα και σήμερα είναι το κυριότερο θέμα και στο Bloomberg. Από ό,τι παρακολουθούμε εδώ στα δικά μας monitor, την απόλυση του επικεφαλής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών, του FBI δηλαδή, την απόλυση του James Comey, διέταξε ευνηδίως θες ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Μπαράκ Ομπάμα. Μετά από τις επιπτώσεις, λένε οι φήμες, που είχε η έρευνα που του είχε αναθέσει για τα ηλεκτρονικά μηνύματα επί υποψηφιότητας Χίλαρη Κλίντον. Τώρα τα σενάρια είναι πάρα πολλά. Και βεβαίως πυροδοτούν αυτή την ευνίδια απόλυση, γιατί οι δύο άνδρες ήταν στενοί συνεργάτες κατά την εκστρατεία που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να δούμε τις λεπτομέρειες. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση και εν μέσω έρευνας για τυχόν σχέσεις του στρατοπέδου Τραμπ με τη Μόσχα, ο Αμερικανός πρόεδρος απέπεμψε τον James Comey. Στην επιστολή του προς τον διευθυντή του FBI, ο Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγορεί ότι δεν είναι σε θέση να ηγηθεί αποτελεσματικά της υπηρεσίας και γι' αυτό απαλλάσσεται των καθηκόντων του. Πρόσφατα ο Κόμι είχε καταθέσει ενώπιον της Γερουσίας για την υπόθεση με τα email της Χίλαρη Κλίντον, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι οι δημόσιες ανακοινώσεις του χειραγώγησαν το αποτέλεσμα των εκλογών. Όμως η καρατόμησή του έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις. Αν η κυβέρνηση είχε αντιρρήσεις στο πώς χειρίστηκε ο διευθυντής Κόμι την έρευνα για την Κλίντον, αυτές οι αντιρρήσεις υπήρχαν και όταν ο πρόεδρος ανέλαβε καθήκοντα. Όμως δεν τον απέπεμψε τότε. Γιατί έγινε σήμερα? Γνωρίζουμε πως το FBI εξετάζει τυχόν συνεργασία του προεκλογικού επιτελείου του Τραμπ με τους Ρώσους. Ενημερώνοντας τον Υπουργό Δικαιοσύνης Jeff Sessions, ο αναπληρωτής του Ροντ Ρόζενστάιν επεσήμανε πως δεν μπορεί ούτε να υπερασπιστεί τους χειρισμούς Κόμι για την υπόθεση Κλίντον, ούτε και να κατανοήσει την άρνησή του να παραδεχθεί το λάθος του. Από ό,τι με ενημέρωσαν οι συνεργάτες μας, έκανα λάθος εκπαραδρομής νωρίτερα. Αντί για Ντόναλντ Τραμπ, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα. Είναι η δύναμη της συνήθειας. Αλλά επίσης είναι και μια καλή πάσα για το επόμενο βίντεο, που ο Μπαράκ Ομπάμα από ομιλία του που έκανε στο Μιλάνο, κατά την οποία πληρώθηκε και αδρά, επίσης, λέω σε παρένθεση, είπε ότι θα συνεχίσει τη μάχη του κατά της κλιματικής αλλαγής και θα συνεχίσει να είναι το ζήτημα αυτό προτεραιότητά του. Το ίδιο επίσης έχει επισημάνει και ο νέος εκλεγής πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις. Please welcome President Barack Obama. Στο Μιλάνο βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα, προκειμένου να συμμετάσχει σε διεθνές συνέδριο αφιερωμένο στη διατροφή. Από το βήμα του συνεδρίου, ο Μπαράκ Ομπάμα ξεκαθάρισε ότι για τα επόμενα 10 χρόνια προτεραιότητά του θα είναι η μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Ζήτησε από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα να θέσουν το καλό παράδειγμα. Κάποιες από τις προσφυγικές ροές στην Ευρώπη δεν οφείλονται μόνο στον πόλεμο, αλλά προέρχονται και από μέρη όπου υπάρχει έλλειψη τροφίμων, η οποία θα χειροτερέψει καθώς συνεχίζεται η κλιματική αλλαγή. Αν δεν λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να επιβραδύνουμε και να σταματήσουμε αυτές τις τάσεις, η μετανάστευση που έχει επιβαρύνει την Ευρώπη απλώς θα συνεχιστεί και θα χειροτερέψει. Για να παρακολουθήσουν την ομιλία του Μπαράκ Ομπάμα, οι 3.000 συμμετέχοντες έχουν πληρώσει μέχρι και 850 ευρώ έκαστος. Ανάμεσά τους, ο Ιταλός Πρωθυπουργός Πάολο Τζεντιλόνι, ο επικεφαλής της Ιταλικής Κεντροαριστεράς Ματέο Ρέντζι, ο ηγέτης του Φόρτσα Ιτάλια Σίλβιο Μπερλουσκόνη και πολύ γνωστοί επιχειρηματίες. Τώρα, 3.500 ήταν οι συμμετέχοντες, από 850 ευρώ πλήρωσαν. Για να μην κουραζόμαστε στις προσταφαιρέσεις, η αμοιβή του Μπαράκ Ομπάμα ήταν 3 εκατομμύρια, λένε οι πληροφορίες. Γιατί όταν είσαι μια φορά πλανητάρχης, η αξία σου δεν πέφτει ποτέ. Πάμε τώρα στα δικά μας, στα ελληνικού ενδιαφέροντος.
Γιάννη, αφήνω σε σένα τις συστάσεις. Έχουμε μαζί μας αυτή τη στιγμή τον κύριο Γιάννη Θεοφύλακτο, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ του νομού Κοζάνης. Καλώς ήρθατε, κύριε Θεοφύλακτε. Καλώς σας βρίσκω. Να είστε καλά. Για δεύτερη φορά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς, χαρά μας που είστε εδώ. Και περιμένουμε τον κύριο Παπαθεοδόρου, βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στο νομό Αχαΐας. Εντάξει, κίνηση έχουν οι δρόμοι, θα περιμένουμε, αλλά εμείς ας ανοίξουμε έτσι την συζήτηση με τον κύριο Θεοφύλακτο. Έτσι κι αλλιώς ως κυβερνητικός βουλευτής έχει ενδιαφέρον. Από τη στιγμή που και ο Πρωθυπουργός αυτές τα δύο τελευταία 24 ώρα, πιστός έτσι στο δικό χάρη, στο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί ουσιαστικά από το κυβερνητικό επιτελείο, πηγαίνει, ασχολείται αρκετά με την καθημερινότητα του πολίτη. Δεν θέλω να πω ότι δεν το έκανε αυτό στο παρελθόν. Θέλω να πω ότι τώρα με την ασφάλεια που υπάρχει από το κλείσιμο της συμφωνίας, μπορεί, χθες ήταν στο Υπουργείο Παιδείας, σήμερα στον Εύωσμο, στη Θεσσαλονίκη, επισκέφτηκε αυτά του νέου αστικού τύπου ιατρικά κέντρα. Υγεία, παιδεία σε πρώτο πλάνο και άλλα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα. Είναι, φαντάζομαι, κύριε Θεοφύλακτε, στρατηγική, αλλά απ' την άλλη έχει και ουσία γιατί είναι ζητήματα που απασχολούν τον πολίτη. Και από ό,τι είδαμε και χθες και σήμερα, έχει και μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα. Έχουν μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα αυτές οι επισκέψεις. Σηματοδοτούν τις μεταρρυθμίσεις αυτά τα δύο σημαντικά, στους δύο βασικούς πυλώνες της κοινωνίας. Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι πριν καλά-καλά τελειώσει η δεύτερη αξιολόγηση, ήδη ξεκινάει το στρατηγικό σχέδιο, όχι μόνο της κυβέρνησης, το περιμένει η κοινωνία αυτό. Το στρατηγικό σχέδιο για ένα καινούριο ξεκίνημα. Και πρέπει να ξεκινήσουμε από την καθημερινότητα του πολίτη και είναι συμβολικό ότι ξεκινάει από υγεία, παιδεία ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την καθημερινότητα γιατί αυτή βάλεται εδώ και 7 χρόνια, τα 7 μνημονιακά χρόνια. Όσο και να λέμε ότι κάτι γίνεται με τους αριθμούς, ότι κάτι γίνεται με τα πλεονάσματα, εγώ δέχομαι ότι η καθημερινότητα, η πραγματικότητα είναι σκληρή. Καταλαβαίνετε και εσείς δεν μπούμε στη διαδικασία των ημερών, οι αριθμοί ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, δεν πάνε καλά η κοινωνία. Αλλά έχουμε μπει σε αυτή την. Σε αυτές τις ράγες που μας οδηγούν και στη δεύτερη αξιολόγηση, όχι από δική μας επιλογή, παρόλα αυτά το φέρνουμε εκεί που μπορούμε για τα συμφέροντα των περισσότερων της κοινωνίας, αλλά εκεί που νομίζω θα συμφωνήσει όλη η κοινωνία και η αντιπολίτευση, και ας μην το λέει καμιά φορά, είναι ότι θέλουμε ένα καινούριο ξεκίνημα. Να αφήσουμε στην ευχή τις παλιές ιστορίες με το μνημονίο και τις αξιολογήσεις και να δούμε την καθημερινότητα του πολίτη. Να πιάσουν τα νούμερα τόπου στην καθημερινότητα του πολίτη. Πάντως, με συγχωρείς Γιάννη, ναι, αλλά και δεν είναι δική μου άποψη, είναι η άποψη πολλών οικονομολόγων και αναλυτών. Είναι σχεδόν θαυματουργό να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, εάν δεν δρομολογήσουμε και την ανάπτυξη της οικονομίας ή δεν αλλάξουμε και την δομή της ελληνικής οικονομίας. Γιατί όταν θα τελειώσει το πρόγραμμα το 1, δεν θα μας αρέσει καθόλου που δεν θα έχουμε χρηματοδότηση μετά το 18, κύριε Θεοφύλακτε. Και η ανάπτυξη ήδη, έτσι όπως το λέτε, είναι. Δηλαδή, πρέπει να ενδιαφερθούμε με την καθημερινότητα την οποία θα τροφοδοτεί η ανάπτυξη. Και έχουμε θετικά σημάδια και στην οικονομία. Και το 2016 είχαμε θετικά νούμερα, τα οποία και οδήγησαν στην υποχώρηση του Δούνου του στο να επιμείνει, στο να πάρθουν μόνο αρνητικά μέτρα. Αυτό είναι άλλη συζήτηση, φαντάζομαι θα την κάνουμε λίγο μετά. Ήδη έχουμε στοιχεία ότι είχαμε ρεκόρ προσλήψεων τον Απρίλιο από την Εργάνη. Προσλήψεων νέων εργαζομένων, που δηλώθηκαν δηλαδή στο Μητρό του ΟΑΕΔ για τον Απρίλιο. Και μάλιστα είναι ρεκόρ των τελευταίων 17 ετών. Δεν λέω ότι ζούμε σε ένα όνειρο. Ξέρω που ζούμε. Ξέρω τα μαγαζιά που είναι κλειστά. Παρόλο που ψηφίσαμε τώρα το νόμο για τον εξωτικό μηχανισμό. Και επίσης όλοι ξέρουμε ότι αυτά τα νούμερα είναι και στο όριο του πλασματικού. Γιατί υπάρχει και η ελαστικότητα στον εργασιακό χώρο. Και όμως τον Απρίλιο για πρώτη φορά υπερεύει η πλήρης εργασία τη μερική απασχόληση. Νομίζω δηλαδή ότι έχουμε δείγματα. Σταθερά δείγματα μιας αισιοδοξίας και μπορούμε να ασχοληθούμε, να μην τρογόμαστε όλα τα μνημόνια και μεταξύ μας και ποιος είναι οι δανειστές, να ασχοληθούμε με αυτά που είπατε πολύ σωστά τα θέσεις, την ανάπτυξη. Ξέρετε και την καθημερινότητα. Ξέρετε με ποια έννοια σας το λέω. Όχι κρίνοντας το κυβερνητικό έργο με μεγάλη αυστηρότητα, αλλά υπάρχει μια περίοδο. Όλοι θέλουμε να πούμε από τα μνημόνια. Το θέλουμε πάρα πολύ. Αλλά κινδυνεύουμε να πέσουμε στο σύνδρομο του φυλακισμένου, που θέλει την ελευθερία του, αλλά μόλις του πουλιού που είναι στο κλουβί. Αν μας ανοίξουν το κλουβί, δεν μπορούμε ούτε ανάσα να πάρουμε στις αγορές με την οικονομία έτσι όπως είναι σήμερα. Θα μας φάνε σε 3 δευτερόλεπτα. Ελπίζω, επειδή μας λείπει πολύ αυτή η ελευθερία,
να μην ξαναγυρίσουμε στο κλουβί μας και νομίζω θα είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι και θα δείξουμε μία ενότητα ως Έλληνες, ως ομαδοποιημένοι για να αναδείξουμε τα ταλέντα μας, αυτά που αναδεικνύουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Και να μην έχουμε ανάγκη. Κύριε Θεοφύλακτα, να καλωσορίσουμε και τον κύριο Θόδωρο Παπαθεοδόρου, βουλευτή ΑΧΑΕΑΣ, πρώην Υπουργό Παιδείας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Και έτσι να σας βάλουμε λίγο στο κλίμα, και επειδή και ως πρώην πρίτανη σας αφορά, λέγαμε τον κύριο Θεοφύλακτο ότι τα πρώτα που κάνει ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη μετασυμφωνίας εποχή είναι να ασχοληθεί με την παιδεία και την υγεία. Στο κομμάτι της παιδείας, από τη χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο, τι διαπιστώσατε εσείς και αυτές οι προτάσεις που έκανε ουσιαστικά για το σύστημα της παιδείας? Κοιτάξτε, να μιλήσουμε λίγο πραγματικά, λίγο ρεαλιστικά. Εμένα χθες ο Πρωθυπουργός με απογοήτευσε, αλλά κυρίως με απογοήτευσε όλο αυτό το πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας, γιατί φαντάζομαι και του Πρωθυπουργού κάποιος του εισηγήθηκε να πει συγκεκριμένα πράγματα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πραγματικά με απογοήτευσε για τον εξής λόγο. Τι ακριβώς μας είπε ο Πρωθυπουργός εχθές για τις αλλαγές, δεν μιλάω για τη μεταρρύθμιση, για τις αλλαγές στην παιδεία? Πρώτον, είπε ότι στο μέλλον θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο μετά την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων θα αντικαταστήσει τη σημερινή εισαγωγή των παιδιών στα πανεπιστήμια. Γνωρίζουν γονείς. Η πρώτη αντίδρασή μου είναι πραγματικά δεν πρέπει να δημιουργούμε σήμερα σύγχυση στους γονείς και στις οικογένειες. Γιατί το λέω αυτό? Διότι για να υπάρξει ένα τέτοιο σύστημα σε 3 χρόνια, όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει πρώτον να προετοιμαστεί το Λύκειο, πριν από το Λύκειο να προετοιμαστεί το Γυμνάσιο, με τις ανακατανομές οι οποίες θα πρέπει να γίνουν, και πρωτίστως να υπάρξει ένα σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια και να μπορούν να ανταποκριθούν τα πανεπιστήμια σε κάτι τέτοιο. Βλέπει κανένας σοβαρός άνθρωπος ότι αυτό μπορεί να γίνει με ένα αξιόπιστο σύστημα? Γιατί το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι πραγματικά διάβλητο και αξιόπιστο. Μπορεί να σκεφτεί κάποιος σήμερα σε μια ελληνική οικογένεια ότι σε 2 ή 3 χρόνια μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει? Όχι. Αν δεν περάσουμε από την ισχυροποίηση. Τώρα δεν θέλω να διακόψω. Αλλά δεν είναι και λίγα τα 3 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει. Σας το λέω, έχω περάσει το Υπουργείο Παιδείας. Για να δημιουργήσετε ένα σύστημα το οποίο να ξεκινάει από το γυμνάσιο με ανακατανομή των σπουδών, να ξέρετε πώς θα γίνει η εισαγωγή στα πανεπιστήμια, να έχουν προετοιμαστεί τα πανεπιστήμια για κάτι τέτοιο, προετοιμαστεί τεχνικά για κάτι τέτοιο. Και να φτιάξετε επίσης ένα σύστημα εισαγωγής το οποίο να είναι αξιόπιστο, θέλετε μπροστά σας τουλάχιστον μια πενταετία και κοινωνική και πολιτική συνένεση. Δεν έχετε ούτε την πενταετία, ούτε την κοινωνική, ούτε την πολιτική συνένεση για κάτι τέτοιο. Θέλω με ειλικρίνεια να απαντήσω. Θα απαντήσω βεβαίως, κύριε Θεοφύλακτε, όταν ολοκληρώσει ο κύριος Παπαθεοδόρου. Το δεύτερο. Ας πάμε σε αυτά τα οποία θα μπορούσε να κάνει ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτό δεν μπορεί να κάνει. Τι θα μπορούσε να κάνει? Να επαναφέρει το σύστημα των ολοήμερων σχολείων. Λέει σήμερα, και είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτό το οποίο, την κριτική που ασκώ, λέει ο Πρωθυπουργός σήμερα ότι θα έχουμε γενικευμένο σύστημα. Σε όλη την Ελλάδα θα έχουμε ολοήμερα σχολεία. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ακόμα και στα μονοθέσια, διθέσια, τριθέσια. Πρέπει. Σημαίνει τι? Προσλήψεις. Σημαίνει προσωπικό. Προσλήψεις. Σημαίνει προσλήψεις. Είτε μόνιμων εκπαιδευτικών, είτε αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Θα σας θυμίσω ότι αυτό το οποίο, και μιλάω με συγκεκριμένα στοιχεία για να τα καταλαβαίνουμε όλοι. Όταν βγήκε λοιπόν η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και είπε 500 νέοι καθηγητές στα πανεπιστήμια, συν άλλοι 500 χίλιοι. Αν τους ψάξετε στον προϋπολογισμό του 2017, δεν θα τους βρείτε. Δεν υπάρχουν. Γιατί δεν υπάρχουν πιστώσεις. Γιατί δεν θα προσληφθούν. Έχουν ξεκινήσει διαδικασίες και οι οποίες θα καταλήξουν μετά διετία, τριετία. Αν λοιπόν όλα αυτά δεν είναι προχειρότητα και δεν είναι μια ηθελημένη δημιουργία πρόκλησης σύγχυσης στους γονείς και στις οικογένειες, τι είναι τότε? Αφού ξέρει ο Πρωθυπουργός ότι εδώ και 2 χρόνια πηγαίνουμε από το ένα σύστημα το οποίο προσπαθεί να αναιρέσει το προηγούμενο. Εδώ και λίγους μήνες επιχειρείται η μεγαλύτερη αποδόμηση των μεταπτυχιακών στην Ελλάδα. Η μεγαλύτερη αποδόμηση. Με το νομοσχέδιο που θα φέρει ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Γαβρόγλου, θα δείτε ότι θα έχουμε την ακύρωση των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα. Όταν γνωρίζουμε όλα αυτά, αντί να ασχοληθούμε με τα προβλήματα της παιδείας και ταυτόχρονα
να έχουμε και πιστικές λύσεις, δηλαδή να υπάρχει προετοιμασία, μας λέει το αυτονόητο ότι θα ανοίξουν τα σχολεία. Μα και το 12 έχει ενδιαφέρον τώρα μία απάντηση επί όρων. Πάντως, αν με επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, και επειδή είχατε διατελέσει και είχατε δει, όπως είπατε, και από άλλη σας και από την ιδιότητα του δασκάλου, του καθηγητή. Είναι χαρτί και μολύβι και είναι όραμα και πλαίσιο. Χαρτί και μολύβι, αν σου βγουν τα νούμερα, όραμα και πλαίσιο για να δεις τι θέλεις να κάνεις. Δεν υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εκεί δεν υστερούσαμε διαχρονικά. Κενά στα σχολεία σήμερα. Διαχρονικά. Μήνα Μάιο. Ναι. Κενά στα σχολεία. Τα σχολεία θα κλείσουν και κλείνουν με κενά. Εγώ ακούστε το αυτό. Τα δέχομαι αυτά, κύριε Παπαθεοδόρου. Κύριε Παπαθεοδόρου, αλλά αυτό είναι κάτι διαχρονικό. Κάτι που όχι, όχι, εδώ είναι η κατηγορία σαφής. Ότι είναι όλο επικοινωνιακό τρίκ. Δεν υπάρχει ούτε όρο. Κομμάτι... ούτε σχεδιασμός. Πρώτη φορά τα σχολεία άνοιξαν το Σεπτέμβριο στην ώρα του. Λυπάμαι που το λέω. Μα τι λέτε. Χωρίς κενά, χωρίς και είμαστε και γονείς, είμαστε και παλιότερα και τα ξέρω. Ξέρω, τρία παιδιά έχω και στη δευτεροβάθμια. Υπάρχουν σήμερα που μιλάμε. Όλος ο χρόνος πέρασε με πάνω από 2.000 κενά. Και τα βιβλία ήταν στη θέση τους, όχι τώρα, στις 10 Σεπτεμβρίου. Και νωρίτερα είχαν πάει όταν ήμουν εκεί. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών άνοιξε. Και δύο πολύ καλά το θέμα, αλλά μην μονοπολίσουμε. Απαντήστε, κύριε Θεοφύλακτε. Καταρχήν, σε συνολικό στάδιο, νομίζω ότι η πολιτική έως το 2015 και με ΙΤΑ και με όμικρον ΙΟΤΑ είχαν λίγο αυτή τη λογική του κυρίου συναδέλφου που έχω την τιμή να το γνωρίζω, γιατί είμαστε και σε επιτροπή μαζί και τρέφω ιδιαίτερα ιδιαίτερη εκτίμηση. Είχαν τη λογική που την αποτύπωσε, νομίζω, και με την οποία διαφωνώ σαν νέος βουλευτής. Γιατί δηλαδή, ως προς το όραμα δούμε και το σχεδιασμό είναι το ιδεατό για να επιτευχθεί κάτι. Ναι, με τη λογική αυτή κόβουν κάθε όραμα. Δηλαδή λένε δεν γίνεται αυτό, ξεχάσετε το να μην το σχεδιάσουμε καν. Γίνεται, ας πούμε να σας πω, το ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης, ο ΕΦΚΑ, αν περιμέναμε να είναι όλη η συγκυρία ιδανική για να φτιάξουμε ένα ενιαίο ταμείο, δεν θα το φτιάχναμε ποτέ. Αν ρωτήσεις όλους τους εμπλεκόμενους, όλους τους υπαλλήλους του ΙΚΑ, του ΤΕΒΕ, του ΟΓΑ, όλων των ταμείων, του ΤΑΝ κτλ., θα σου λέγανε όλοι γιατί είμαστε. Θα πρέπει να γίνουμε ένα ταμείο. Είναι μια μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει 60 χρόνια, 90 χρόνια. Το λένε όλοι αυτό. Γιατί δεν γινόταν τώρα, γιατί υπήρχε αυτή η λογική. Άρα η λογική ότι δεν υπάρχει θάρρος. Δυόμιση χρόνια δεν υπάρχει θάρρος και τελικά. Τι έγινε σε αυτό το τομέα. Και σε αυτό το τομέα, δηλαδή, είχαμε το θάρρος να πούμε ενιαίο ταμείο. Και πας μπροστά. Εννοώ στην παιδεία, τι έγινε. Πας μπροστά και το κάνεις. Εσείς λέτε δηλαδή στην παιδεία, ότι επίσης, χρειαζόταν αυτό το γίνονται το, δηλαδή υπουργική σφραγίδα για να προχωρήσουν τα πράγματα, δεν το κατάλαβα. Και να πεις ότι άμα είναι απεσιόδοξα να λες δεν μπορώ να το κάνω, αυτό ξεχάσετε το δηλαδή τώρα, που είπα, δεν μπορώ σε τρία χρόνια να αλλάξω τις Πανελλήνες. Εσείς δεν μπορείτε να το κάνετε. Γιατί να μην μπορούμε σε τρία χρόνια. Είπα ότι εσείς δεν μπορείτε να το κάνετε. Είπα το σημερινό. Εδώ μπορέσαμε άλλα και άλλα και θα μπορέσουμε άλλα και άλλα. Άμα είναι με την ίδια επιτυχία. Και γι' αυτό θα μπορέσουμε με την ίδια και μεγαλύτερη επιτυχία, γιατί δεν έχουμε αυτή τη φθορά του να είμαστε μέρος ενός συστήματος που φοβόμαστε να το αλλάξουμε. Δεν φοβόμαστε να το αλλάξουμε. Και πραγματικά αυτό, ζώντας και βλέποντας και από μέσα τα πράγματα, αλλά και σαν πολίτης, καταλαβαίνω ότι επειδή δεν είμαστε μέρος ενός συστήματος που φοβόμαστε να το αντιμετωπίσουμε, έχουμε και τη θέληση και το θάρρος και την αποφασιστικότητα να το αλλάξουμε. Δηλαδή, και αυτό πάει και στην πρώτη ερώτηση που μου είχατε κάνει. Οπότε, όταν θα βγούμε από το κλουβί του μνημονίου, είμαστε η δύναμη που κάνει την χώρα να σταθεί στα πόδια. Για άλλη τετραετία τώρα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα έχουμε να πάμε σε break τώρα. Ναι, να πάμε σε break για να έχουμε και περισσότερο χρόνο. Να έχουμε ένα καθαρό χρόνο αμέσως μετά. Πάμε στις διαφημίσεις. Και θα συνεχίσουμε αμέσως τώρα την πολιτική συζήτηση, η οποία έγινε η κίνηση με τα πολύ σημαντικά θέματα της παιδείας. Και έχουμε και δύο ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το πεδίο αυτό. Προτείνουμε να επιστρέψουμε λίγο στα της οικονομίας και στα 140 προαπαιτούμενα. Που όπως και να το κάνουμε, κύριε Θεοφύλακτε, είναι βαρύ πράγμα αυτά τα 140. Και ας πάρουμε και μια αφορμή από τα όσα δηλώθηκαν, να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του κυρίου Βίτσα που έγινε εντός κοινοβουλίου, ο οποίος αναφέρθηκε στις περικοπές που έρχονται στα μισθολόγια των ενστόλων. Το εξής, το μισθολογικό κόστος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν μειώνεται ούτε κατά ένα σέντ. Ζήτημα πρώτο. Δεύτερο, οι αμοιβές που απολαμβάνουν, μεγάλη λέξη, τέλος πάντων, αλλά ρητορική λέξη.
η αξιωματική, υπαξιωματική ΕΠΟΠ, ΟΒΑ, τους αναφέρω συγκεκριμένα, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στο Υπουργείο, είναι σε ένοπλες δυνάμεις, δεν μειώνεται ο μισθό τους κατά ένα σεντ. Και από εκεί και πέρα δεν θα έχουμε μειώσεις ή θα είναι ελάχιστες σε κάποια και θα έχουμε και αυξήσεις. Συμφωνεί, αυτό είναι η είδηση. Συμφωνεί ο κ. Θεοδό. Αυτό είναι. Ότι θα περάσουμε σε αυξήσεις και δεν το είχαμε καταλάβει. Πάντως έως τώρα πολλές φορές λέγαμε θα κόψετε το ένα, θα κόψετε το άλλο, θα έρθει ο κόφτης. Πολλές φορές από αυτά που λέγαμε τίποτα δεν ήρθε. Ας περιμένουμε τώρα, σε δύο μέρες θα έχουμε στα χέρια μας και το πολυνομοσχέδιο. Εγώ στέκομαι στη δήλωση του Υπουργού. Τώρα, αν γνωρίζετε δημοσιογραφικά για μείωση στον προϋπολογισμό θα του Υπουργείου... Θα πέραμε πάλι στη λογική για το τι είδαμε από τη Χάντερσμπλάντ, αλλά... Γνωρίζουμε εντάξει, αυτό ναι, που πήγε στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Δεν το ξέρω, αλλά μπορεί να είναι από άλλο κωδικό, όπως είχε υποθεί εδώ και 6-9 μήνες, όταν και έγινε σχετική συζήτηση. Να τα δούμε. Για να μην κάνουμε υποθετικές συζητήσεις, νομίζω ότι μεταξύ των μέτρων είναι σίγουρο ότι υπάρχει, αυτό το αναγνωρίζει και η κυβέρνηση, αναδιάφρωση, και το λέω με τον τρόπο που έχει γραφτεί, των ειδικών μισθολογίων. Εάν υπάρξει αναδιάφρωση των... και όχι αύξηση. Εάν υπάρξει λοιπόν αναδιάφρωση των ειδικών μισθολογίων, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε μείωση στους μισθούς των εστόλων. Εφόσον οι έστολοι έχουν μαζί με τους δικαστικούς, με τους πανεπιστημιακούς, ειδικά μισθολόγια. Δεν το έχω δει ακόμα. Δεν θέλω να το δεχτώ όταν ο Υπουργός απαντάει επισήμως πως όχι. Ξέρετε, γίνεται, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Ακόμα και στη γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου για κάτι που αφορά στην αντισυνταγματικότητα των μειώσεων των συντάξεων, των περικοπών στις συντάξεις, πάλι για κάτι το οποίο δεν έχουμε δει αναφέρεται. Αλλά υπάρχει μια γνωμοδότηση και στο οποίο υπάρχει και απάντηση. Το έχουμε το non-paper του Μεγάλου Μαξίμου. Θέλω να πω λίγο πολύ. Εντάξει, μπορεί να μην τα έχουμε δει ακριβώς πώς θα είναι στην τελική τους μορφή, αλλά λίγο πολύ μπορούμε να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται σχετικά με τα πράγματα. Και τώρα μην γελιόμαστε, κύριε Θεοφύλακτε, περνάνε από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Δεν είναι μια διαρροή μιας άποψης, μιας εντύπωσης ενός ξένου δημοσιογράφου. Ναι, πιθανό να περνάει η μείωση ενός ποσού στο Υπουργείο, στα σχετικά Υπουργεία. Πώς μπορεί να γίνει, αλλά πώς μπορεί να γίνει, μπορεί να υπάρχουν άλλοι τρόποι. Θα το ξέρουμε αύριο μεθαύριο, θα το ξέρουμε. Από την άλλη, όμως, δεν θα ήθελα να παραβλέψουμε ότι γιατί για τρεις μήνες από το Eurogroup του Φεβρουαρίου, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, υπήρχε μια αμφισβήτηση από το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης ότι θα υπάρξουν αντίμετρα. Και είναι ψέματα τα αντίμετρα και δεν τα έχουμε δει και τι είναι αυτά που λέτε. Είναι πέτσινα. Είναι πέτσινα. Είναι το είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα. Διάφορα είχαμε ακούσει. Είναι αληθινά. Και απ' την άλλη, καταραίουν διάφορες καταστροφολογικές απόψεις. Δεν θα κλείσει την αξιολόγηση, θα καταστραφεί η χώρα και παλιότερα τα λέγανε αυτά. Δεν είστε ικανοί για το τίποτα. Είχαμε 3,5-4,2 πλεόνασμα, το οποίο έκανε το Δούνο του να υποχωρήσει και να δεχθεί τα αντίμετρα. Και κλείνει μια συμφωνία με μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Θα δούμε και τις λεπτομέρειες που μπορεί να κρύβεται ο οποιοδήποτε. Ναι. Αλλά θα τα δούμε και τα αρνητικά και τα θετικά. Εγώ, κύριε Θεοφύλακτε, οφείλω να πω ότι όλα ποίημα δεν είναι, σίγουρα, και όλα επίσης καταστροφή δεν είναι. Δηλαδή, κάπου στη μέση βρίσκεται η αλήθεια. Ούτε, έλεγα και πριν, επιχειρηματολογούσα ότι ούτε και πιστεύουμε ότι περάσαμε κανένα κάβο. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Αλλά το ζήτημα είναι... Κύριε Παπαθεοδόρου, μήπως χρειάζεται να συνωθούν και οι δυνάμεις για να περάσουμε σε αυτό που λένε ανάπτυξη, γιατί τα ορόσημα με έναν τρόπο φαίνεται ότι τα ξεπερνάμε. Μέτρια με πολιτικές διατυπώσεις, θα πάρουμε τα λεφτά, θα πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας τον Ιούλιο. Από εκεί και πέρα είναι το θέμα πώς θα τη βγάλουμε. Ξέρετε, εμείς είχαμε προτείνει και προτείνουμε συνεχώς, αλλά είχαμε προτείνει εδώ και πολύ καιρό μια πλατφόρμα, ένα πεδίο εθνικής συνεννόησης για να μην φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Και μετά το 2014 και το 2015 το είπαμε και το 2016. Δεν μπορεί σήμερα κάποιος να ανατρέψει λογικά τα πραγματικά γεγονότα της κατάρρευσης οικονομίας στο τελευταίο διάστημα. Γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Τα δύο τελευταία χρόνια ήταν 2,5 δις. Συγγνώμη, το 12,5 δις. Ήταν το 12,5 δις. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι το 2018 δεν θα έχουμε μέτρα. Ανακοινώνεται ότι το 2018 θα έχουμε 660 εκατομμύρια μέτρα, μειώσεις.
σε επιδόματα, σε μισθούς. Αυτά θα ψηφιστούν από τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ την επόμενη εβδομάδα. Το 19 θα έχουμε τις μειώσεις που όλοι ξέρουμε. Θα τελειώσει το πρόγραμμα το 2018. Τον Αύγουστο του 2018, μάλιστα. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε μία συνέχιση των μέτρων του προγράμματος για 19, 20, 21, 22. Και αυτό είναι γνωστό. Δεν μπορούμε σήμερα δηλαδή να διαψεύσουμε την πραγματικότητα την οποία ζει ο ελληνικός λαός. Ακόμα όταν του λες ότι από το 18 θα αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών σε σχέση με τη φορολογία στους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει η κυρία Αχτσιόγλου χτες. Υπό αυτή την έννοια, το να συνεννοηθείς όταν έχει επέλθει αυτή η κατάσταση, είναι ίσως, αν θέλετε, πολύ αργά όταν έχεις προτείνει να μην έχουμε φτάσει μέχρι εκεί. Δηλαδή, κοιτάξτε, επίσης σημαντικό παράδειγμα. Όταν λέγαμε ότι κλείστε την αξιολόγηση, γιατί υποτίθεται ότι παρατηρήσανε και οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί αναλυτές και οι πολίτες ότι το τελευταίο διάστημα μπήκανε πολλά νέα πράγματα μέσα. Τι ΔΕΗ σας φέρνω εγώ, το ενεργειακό. Μπήκανε καινούργια από την πλευρά των δανειστών. Γιατί αυτή η κυβέρνηση και η χώρα πήγαινε ανίσχυρη στη διαπραγμάτευση. Αν είχε γίνει πέρσι αυτά τα 6 δις, δεν τα είχε η ελληνική οικονομία. Δεν θα χάνονταν. Χάθηκαν όμως. Άρα, τι θέλω να πω. Με αυτή την πολιτική δεν μπορεί να συμφωνήσει κανένας. Ούτε μπορεί να θεωρήσει ότι είναι αντίμετρα. Γιατί ξέρουμε όλοι και το καταλαβαίνει πρώτος από όλους ο ελληνικός λαός. Ότι, κοιτάξτε. Εμείς θέλουμε το 19 και το 20 3,5% πλεώνασμα. Σε αυτό δεν θα συμφωνήσουμε. Για να περάσουμε στα αντίμετρα θα πρέπει να έχουμε αυτό που ονομάζουμε υπερπλεώνασμα. Κάτι παραπάνω από το 3,5%. Σε αυτό επιτρέψτε μου, συνάδελφε, όχι. Δεν όχι. Είναι έτσι. Γιατί πώς είναι. Με το που πιάνουμε το 3,5% ισχύουν τα αντίμετρα. Αυτό. Ναι. Με το που πιάνουμε λοιπόν, κάποιος θα πληρώνει τα αντίμετρα. Όχι παραπάνω όμως. Πιάνουμε το 3,5%. Το 5,5% που λένε από τη... αυτό λέτε, σε αυτό αναφέρεστε. Όχι. Κοιτάξτε. Λέτε ότι θα έχω δυνατότητα κοινωνικών παροχών άμα πιάσω το 3,5. Από πού? Για να πάτε στο 3,7. Από το 3,5, όχι. Ναι. Όχι, δεν το έχετε καταλάβει. Λυπάμαι. Ναι, όχι. Το έχει πει ξεκάθαρα και ο Πρωθυπουργός. Και ο Πρωθυπουργός έχει πει ξεκάθαρα και άλλα πράγματα και τα οποία αδιαψεύδονται στην πραγματικότητα. Και για τα αντίμετρα λέγατε ότι δεν θα υπάρξουν καν. Κοιτάξτε, δεν είναι παραπάνω από το 3,5. Αυτή η ιστορία με τα αντίμετρα νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Τα αντίμετρα δεν τα πρότεινε η ελληνική κυβέρνηση. Τα αντίμετρα τα επέβαλαν οι θεσμοί. Έτσι ώστε, εάν έχεις υπερπλεώνασμα, και σας λέω ότι έχει ψηφίσει και το Γερμανικό Κοινοβούλιο, αν έχεις υπερπλεώνασμα, να εξυπηρετείς τις ανάγκες που έχεις από τώρα και όχι άλλες. Δεν αποφασίζω να δώσω πάλι 13η σύνταξη, παραδείγματος χάρη, γιατί το άκουσα και εγώ από έναν υπουργό. Ότι θα το ξανακάνουμε του χρόνου. Ενώ υπάρχει επιστολή ότι δεν το ξανακάνουμε ποτέ πια, συγχωρέστε μας. Είπαμε, ναι, είναι μονομερής ενέργεια και τα. Άρα, να συμφωνούμε από τώρα τι θα κάνουμε μετά το 19. Πάντως, πώς επιμένεις. Κατόπιν συνεννοήσεως, ρητάκι αυτό. Και κατόπιν συνεννοήσεως. Με τον τρόπο, το χρήμα, εννοώ το ποσό κτλ. Χωρίς πρωτοβουλίες και χωρίς κυριαρχίες. Τι περιγράφετε λοιπόν εσείς, όχι εγώ, ότι μετά το 18. Από το 19 και πέρα θα έχουμε τα ίδια υψηλά πλεονάσματα και δεσμευμένη πολιτική στην οικονομία, όποια κυβέρνηση και αν είναι πάνω. Ναι. Θέλετε να απαντήσετε, κύριε Θεοφυλάκτη. Εγώ θα ήθελα να βάλουμε λίγο και το ζήτημα του χρέους. Γι' αυτό χρειάζεται δεσμεύσεις... να άλλη πολιτική για να συμφωνήσουμε. Τις επενδύσεις μποϊκοτάρουν ακόμη και σήμερα. Δεν χρειάζεται. Αυτή η πολιτική χρειάζεται. Να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις. Εγώ είδα σήμερα τον κύριο Λαμπριανίδη. Η κυρία Υπουργό Πολιτισμού το ξέρει αυτό, γιατί έξυπνε πάλι μια επιστολή. Ένα σιλό ήταν ανάποδα, λέει στο λιμάνι. Κάτι τέτοιο. Αυτό που σα είπα και πριν. Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που μπορούμε να τα βάλουμε το κατεστημένο. Που το οποίο μέσα στη χώρα έκανε τις επενδύσεις να πάνε χαμένες. Οι επενδυτές το ξέρουν αυτό. Και θα δείτε ότι. Βέβαια δεν τους δεχόμαστε. Δεν τους δεχόμαστε με ληστρικούς όρους. Ναι. Έχουμε και, και αυτή την παραξενιά. Εκεί έχουμε ιδιοληψία. Όχι ληστρικούς όρους, όχι να κάνουν το περιβάλλον ό,τι θέλουν. Τέτοιες ιδιοληψίες τις έχουμε. Αλλά να έρθουν μια υγιής επενδύσεις, τις θέλουμε όπως τις θέλει όλος ο κόσμος, όλη η κοινωνία. Ποια έγινε τα τελευταία 2 χρόνια. Με το που. Καμία. Με το που, εντάξει, η χώρα είναι σε επιτροπία και έχουν γίνει πολλές, έχουν τελειώσει οι δρόμοι,
Έχουμε, αυτή δεν είναι επένδυση. Έχουμε, είναι, αυτή δεν είναι επένδυση. Είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Έχουμε προβλέψει ανάπτυξη. Που πιάσαν το. Χρόνια, δεν που πιάσαν τώρα, το. Επειδή του κυρίου Σαββίδη είναι στη μόδα, το αναφέρομαι. Μα νομίζω έγινα, θα, έγινα, ότι θα κάνει και επενδύσει στον τύπο θέλει. Νομίζω θα είναι και επενδύσει μεγάλη. Γι' αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι και αυτή η ιδεολειψία που έχει χρεωθεί. Όχι, έχουμε που έχει χρεωθεί στην κυβέρνηση. Καινούριο χρήμα και. Αλλά να δώσουμε αισιόδοξη νότα. Κλείνουμε τη δεύτερη συμφωνία με μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα και με το αφήγημα, όπως λέμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά, παραμένει στην πορεία του. Δεν έχει εκτροχή αυτή της κυβέρνησης και των ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και οικολόγων, θα προσθέσω εγώ. Δηλαδή, ναι. Κλείνουμε τη συμφωνία, ποσοτική χαλάρωση, δοκιμαστική έξοδος στις αγορές. Και του χρόνου οριστική έξοδος στις αγορές με τον τρόπο που είναι να γίνει. Ανάπτυξη που προβλέπεται από 0,2 ή στα όρια της στασιμότητας που ήταν πέρσι να φτάσει στο 2 και παραπάνω το 100. Και περιμένουμε να φτάσουμε άνετα τα πλεονάσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1,5 πλέον, όχι 2,5. Άνετα τα. Εντάξει, και άλλες προβλέψεις είχαν και η Επιτροπή και το Δουνουτού και τις πήραν πίσω. Διαψεύστηκαν. Ξαφνιάστηκαν θετικά. Πάντως και για την ανάπτυξη, εγώ είπα και όταν βλέπω μέσα στα μνημόνια και στις επιτροπίες να γίνονται πράγματα. Για το χρέος και τη σύνδεση. Η χώρα είναι δυσκολεμένη και ο πολίτης, ναι. Αλλά νομίζω ότι κλείνουν οι πόρτες των μνημονίων και ξεκινάμε. Για να πάμε στον κύριο Παπαθεοδόρου για το χρέος και για την. Τώρα βλέπαμε, το είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι η City βλέπει ότι είναι αβέβαιη η συμφωνία για, η City Group, αβέβαιη η συμφωνία για την συνολική ρύθμιση του χρέους. Από την Ευρώπη δίνουν μια άλλη εικόνα. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι αν δεν υπάρξει και το μεσοπρόθεσμο κομμάτι του χρέους λυμένο, μπορεί να τα πάρουν τα μέτρα, αλλά μην τα εφαρμόσουμε. Ισχύει, το βλέπετε έτσι. Ισχύει όταν λέει δημόσια κάτι ο Πρωθυπουργός. Επειδή συνήθως δεν ισχύει. Επειδή συνήθως δεν ισχύει. Δεν είναι σαν τους προηγούμενους. Όταν πήγε και υπέγραψε καινούργια συμφωνία το καλοκαίρι του 2015, έκανε μετά εκλογές. Και μετά άλλαξε το αφήγημά του και βρισκόμαστε στο νέο αφήγημα. Μάλιστα. Οπότε το χρέος το περιμένουμε και σήμερα. Και σήμερα και χθες έκανε δηλώσεις ότι αφήστε και λίγα για τη διαπραγμάτευση που γίνονται. Έχουμε εξελίξει ως τις 22 Μαΐου, κοντός ψαλμός Αλληλούια, θα έχουμε νέα και για το χρέος. Αν δεν έχουμε, αν είναι εντελώς απεσιόδοξα τα πράγματα, θα δούμε και τι θα κάνουμε. Δηλαδή, κύριε Θεσφυλάκη, όταν μιλάτε να εφαρμόσουμε τα μέτρα, εννοείται τα τρέχοντα του 18. Αυτά που θα ψηφιστούν τώρα. Που θα φέρουν στο πολύ νομοσχέδιο. Πάμε πάλι. Ότι αυτά, το 80%, το 20% είναι για το 18. Το 80% είναι για το 19. Για άλλη κυβέρνηση. Η τετραετία έλεγε το Σεπτέμβριο του 19. Καλά, εντάξει. Συνάδελφε, εντάξει. Έτσι λέγατε και πέρσι. Εγώ θα ήθελα. Για τοποθετηθείτε λίγο, κύριε Παπαδόπουλο. Τώρα τα ακούω πρώτη φορά, γι' αυτό κλείσω. Ότι θα ήθελα να μείνετε μέχρι το τέλος, παρά το γεγονός ότι πιστεύω ότι είναι πολύ. Η κυβέρνηση αυτή, δεν είναι προσωπικό αυτό. Η κυβέρνηση αυτή πραγματικά έχει επισορεύσει πολλά δεινά στον ελληνικό λαό και είναι πλέον επικίνδυνη. Την επιλογή όμως των εκλογών την έχει ο Πρωθυπουργός. Άρα, όποτε και αν κάνει εκλογές, ο ελληνικός λαός θα τον κρίνει με βάση την πολιτική του. Αυτά τα οποία του έδωσε, αυτά τα οποία του πήρε, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις γενικώς. Όμως, η ουσία είναι ότι τα μέτρα που θα ψηφιστούν την επόμενη εβδομάδα δεν αφορούν την τρέχουσα περίοδο, αλλά κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, αλλά μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Και προσέξτε, θα ψηφίσετε ένα μνημόνιο το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει καμία χρηματοδότηση. Ξέρετε τι υπάρχει το 21 και το 22 ως υποχρεώσεις της χώρας. Νομίζω ότι είναι γνωστό τη σπάση, κύριε Παπαθεοδόρου. Η προοπτική είναι το 22, αλλά επειδή μας τελείωσε ο χρόνος, ξέρω και την απάντηση που θέλετε να δώσετε, κύριε Θεοφύλακτε. Ότι μπορεί να μην παίρνει χρήμα, λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά παίρνει δέσμευση για το χρέος. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχει γίνει τίποτα. Βρισκόμαστε στην περίοδο του 12 ακόμα. Ποια είναι τα δεινά που επισυσσόρευσε η κυβέρνησή μας όταν δεν έχουμε χρεωθεί ούτε ένα τόσο δά σκανδαλάκι και ούτε πρόκειται να χρεωθούμε. Χρεώσατε τον ελληνικό λαό 12 δις και τα σκανδαλάκια έρχονται σιγά σιγά βγαίνουν. Δεν βγαίνουν και ούτε πρόκειται να βγει ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη τετραετία. Εγώ αυτή την πολιτική συζήτηση την απόλαυσα και δεν είναι πάρα πολύ συχνό να την ευχαριστιόμαστε κι εμείς δημοσιογραφικά. Άλλους καλεσμένους μας, εντάξει, πραγματικά ήταν. Όταν είναι το λέω και δημοσίως. Και εμείς απολαμβάνουμε τη συντροφιά σας πάντα, επομένως είναι αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κι εμείς. Ο κύριος Γιάννης Θεοφύλακτος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Κοζάνης και ο κύριος Θόδωρος Παπαθεοδόρου.
Ευρωβουλευτή Σακαρία τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ευχαριστούμε πολύ και του δύο για την παρουσία σα. Και εμείς στο κλείσιμο θα παρακολουθήσουμε ένα βίντεο από τον επιχειρηματικό κόσμο για να δούμε τι έγινε. Ένα βίντεο το οποίο είχαμε προβάλει και χθες. Χορηγός επικοινωνίας, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι το SBC και μάλιστα θα δούμε τι έγινε στο 28ο συνέδριο ηγεσίας που διοργάνωσε και φέτος η Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων. Γεια σας. Αμφιδέξιος ηγέτης σε ένα παράδοξο κόσμο. Πρωτότυπος αλλά και ιδιαίτερα επίκαιρος ήταν ο τίτλος του 28ου Συνεδρίου Ηγεσίας, το οποίο διοργάνωσε για ακόμη μια χρονιά η Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων. Με την παρουσία περισσότερων από 600 στελέχη από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εγχώριο επιχειρήν, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις πολλαπλές ιδιότητες που πρέπει να συγκεντρώνει ένας ηγέτης προκειμένου να δίνει πολλαπλές και διαφορετικές λύσεις σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η ΕΑΣΕ το κάνει αυτό 28 χρόνια. Συνεπώς είναι το μακροβιότερο και το πιο σημαντικό συνέδριο ηγεσίας στην Ελλάδα και ο κόσμος το καταλαβαίνει και θέλει να έρθει κοντά μας. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και η δυνατότητα που δίνουμε για networking, για γνωριμίες και να ανταλλάξουμε απόψεις. Φανταστείτε ότι όταν είναι εδώ πέρα 600 άνθρωποι οι οποίοι διοικούν εταιρείες, το know-how που υπάρχει και η ανταλλαγή απόψεων και το best practice είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό κάνει τη διαφορά. Με βάση τη δική σας εμπειρία, όντας ανώτατο στέλεχος μιας πολυεθνικής εταιρείας, γιατί είναι σημαντικό ένας ηγέτης να είναι αμφιδέξιος στις μέρες μας? Έχουμε δει ότι σταθερές πρακτικές που επαναλαμβάνονται μονότονα συνήθως αποτυγχάνουν. Πρέπει κανείς να είναι ευέλικτος, να είναι ανοιχτός, να ακούει, να χρησιμοποιεί νέα φρέσκα ταλέντα για να μπορέσει πραγματικά να συνθέσει, να συγκεράσει απόψεις, να ταυτόχρονα πιθανώς να εφαρμόσει αντικρουόμενες πολιτικές, η μία εκεί που ταιριάζει περισσότερο, η άλλη σε έναν άλλο τομέα πιθανώς. Άρα πραγματικά σήμερα απαιτείται από έναν ψηλό βαθμό στέλεχος και έναν ηγέτη να μπορεί να πιάσει αυτά τα μηνύματα και να μπορεί να λειτουργήσει με αυτό το σκεπτικό. Όσο παράδοξο και αν ακούγεται, οι μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες εταιρείες είναι εκείνες που δυσκολεύονται σε μεγαλύτερο βαθμό να προχωρήσουν σε ριζικές αλλαγές όσον αφορά στη στρατηγική τους, σύμφωνα με την καθηγήτρια Wendy Smith. Large organizations that are the most successful are also the ones that will change the least. Success is the greatest impediment, the greatest obstacle to change because we're so committed to the way that we do things. And so what we learned is that organizations can effectively manage this transition by constantly innovating, by constantly looking for the next thing, constantly trying to figure out what their innovation, their novel idea is. And at the same time, if you're constantly innovating, there's nothing that's holding you down, nothing that is stable, nothing, no performance, no successful performance. So what we have seen in this idea of paradox is that you have to be constantly innovating and constantly trying something new and managing some operational disciplined performance at the same time. So when? All the time we should be changing. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από τον παράδοξο επιχειρηματικό κόσμο τόσο οι Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό όσο και σημαντικά διευθυντικά στελέχη πολυεθνικών κολοσσών όπως ο αντιπρόεδρος της σουηδικής αυτοκινητοβιομηχανίας Volvo. Οι Έλληνες και ειδικά οι Έλληνες μάναζες έχουν συνηθίσει εντός εισαγωγικών αν θέλετε να αντιμετωπίζουν μια καθημερινότητα η οποία είναι γεμάτη με παράδοξα. Άρα έχουν αναπτύξει όλες αυτές τις ικανότητες στη διαχείρισή τους. Γι' αυτό ακριβώς, όταν βγουν στο εξωτερικό, έχουν αυτές τις ικανότητες οι οποίες γίνονται αποδεκτές και τις επιζητούν οι εταιρείες τις οποίες εργάζονται στο εξωτερικό. Η επαφή με το κράτος και τη γραφειοκρατία και τη δημόσια διοίκηση, πιστεύετε, είναι ένα από τα παράδοξα που καλούνται να αντιμετωπίσουν? Ξέρετε κάτι, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που θα πρέπει να αφυπνιστούμε και να μην ξεφύγουμε από τη λογική της οποιασδήποτε αντίδρασης στα παράδοξα. Και όταν λέω αντίδραση, λέω αντίδραση εντός εισαγωγικών. Να μην φτάσουμε στο σημείο να περάσουμε στο σύνδρομο του μυθριδατισμού.
και συνηθίσουμε σε όλα αυτά, τα οποία τα θεωρούμε άλλο ένα, χωρίς να υπάρχει κάτι το οποίο να μας κάνει, να μας δημιουργεί την ανάγκη να κάνουμε κάτι θετικό, κάτι ουσιαστικό. Χορηγός επικοινωνίας του συνεδρίου ήταν ο οικονομικός σταθμός SBC TV.